the corner. Ooh. Glancing header all the way through. Rebound knocked back. Loose. Kick save to Hea, and it stopped on the doorstep. Rebound blasted, and it goes in. It goes in. It's Nikos Lazaridis, like Lazarus from the dead. Aris is in the lead. But it's the Greeks. The Greeks. Amazing result. Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Καλησπέρα στην Θεσσαλονίκη, είπα. Σε όλη την Ελλάδα. Καλησπέρα και σε όλο τον πλανήτη που μέσω διαδικτύου, έτσι, μπορούμε να ακουγόμαστε σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας. Έχεις απορροφηθεί από το υπερθέαμα, γι' αυτό έκανα λάθος. Ναι, ρε φίλε, είπα πλανήτη και βλέπω αυτό τώρα αυτή τη στιγμή είναι στο 80. Το Champions League της Παρασκευής. 85 λεπτό. Λεβαδιακός Πας Γιάννενα 1-2. Σπανός προπονητής Λεβαδιακού. Τον είδα πολύ τσατισμένο τώρα σε μια φάση, δεν ξέρω τι έγινε. Ευαγγέλη Μάτζο, έδειξε στο 9. Έδειξε κομπότι, ρε φίλε. Έδειξε κομπότι. Ο κομπότης στις σουίτες, ας την πω, τις σουίτες του Λεβαδιά Αρένα. Μαζί με τον ξάδελφό του Μπατζανάκη, δεν ξέρω τι ήταν, με πολλά παραπανήσια γυλά τον είδα. Και ξέρεις τη δήλωσή του που έκανε πριν 1-2 χρόνια που είπε: δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου στοίχημα. Έπεσα κάτω όπως και όλος ο πλανήτης. Μια που είπα, ανέφερα και τον πλανήτη. Βλέπω κάτι ονόματα. Παμλίδης λέει. Σκόραρε το 1-1 έκανε. Ναι, μόνο γνωστός πρέπει να είναι ο Μάτζιος από αυτούς. Ο Βαγγέλης, ναι. Που έβαλε το πέναλτι για τη Λιβαδιά. Ο οποίος ήταν τιμωρημένος κανένα δύο χρόνια, έτσι. Ναι, εντάξει. Στη Λιβαδιά δεν είναι ο Μάτζιος. Ναι, ναι. Στη Λιβαδιά που να είναι, θα μου πεις. Λοιπόν, 1-2 στο 86ο λεπτό. Ξανάρχισε η Super League 2, ήταν, δεν ξέρω τι ήταν, ήταν ναι, και League ο άλλο πέναλτι και δύο πέναλτι έδωσε. Όχι, όχι, επανάληψε το 1-2 των Ιωαννίνων. Τον Ιωαννίνο, και το 1-1 γιατί με πέναλτι. Γίνεται αλλαγή ο σκόρπιος. Ναι ρε φίλε, το 1-1 ο Μάτζιος με πέναλτι και πέναλτι και οι άλλοι. Αυτό λέω, δύο πέναλτι. Ναι, σωστά. Ωραία. Λοιπόν, εδώ δεν είμαστε όμως φυσικά για να σχολιάσουμε το Λεβαδιακό και τον Πας Γιάννενα. Δύο ομάδες όσον αφορά εμάς τους οπαδούς, παύλα φιλάβλους του Άρη. Δεν είναι φύλλα προσκυμένες αυτές οι ομάδες. Βασικά δεν ξέρω και καμία φύλλα προσκυμένη. Μπορεί να μου πεις μία φύλλα προσκύμενη που την έχουμε. Φύλλα προσκύμενη. Μία που τους έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Σαν έτσι μας φέρει στα δύσκολα, μας αντιμετώπισαν με τον δέοντα σεβασμό κτλ. Για αλφα εθνική μιλάμε τώρα. Για πάντα. Τι για αλφα εθνική. Και β' και γάμα παίξαμε. Και με χωριά παίξαμε. Ο πρόεδρος της Καρδίτσας δεν ήταν μεγάλο Αριανάκι. Της αναγέννησης. Λέω αν ήταν Αριανός. Λέω η ομάδα και ο κόσμος. Όταν πήγαμε Β, Γ, Εθνική ή Α σε δύσκολα, να αντιμετώπισαν τον Άρη και τον κόσμο με σεβασμό. Εγώ μια ομάδα θυμάμαι. Για πες μια. Στο Χαριλάου βέβαια, έτσι. Ένα προπονητή. Της Καστοριάς. Εκεί που αρχίσαμε την αντιπίθεση τη χρονιά, πανεβήκαμε από Β Εθνική. Δεν θυμάμαι τώρα. Ο Τζίμις, συγγνώμη, ρε Τζίμι, δεν θυμάμαι το όνομα του προπονητή. Ο οποίος νομίζω. Δεν θυμάμαι το όνομα. Το οποίο ένα μάτσο με την Καστοριά από το πρώτο γκολ του Κουγκουλιάρε. Που από εκεί ξεκίνησαν οι νίκες του Άρη. Ναι, θυμάμαι. Λοιπόν, που κερδίσαμε στο 93. Ήμασταν μείον 9 με κυκλισμένον, αυτό εννοείς. Ναι. Ναι, ναι. Ήμασταν και ξεκινήσαμε την πρώτη 5 αγωνιστικές. Θα το βρω. Τις πρώτες 4 αγωνιστικές. Δεν θέλω να λέω ψέματα γιατί τότε ήμουνα στην τηλεόραση με τον Τάσο και με τον Ραπτόπουλο. Στις πρώτες 4 αγωνιστικές ο Άρης ήταν πρώτο τελευταίο στην Β' Εθνική. Ναι, θυμάμαι. Λοιπόν, θυμάμαι. Και εγώ έλεγα θα ανέβει ο Άρης και εντάξει κτλ. Και από αυτό το μάτς ήταν η αρχή. Σε ένα μάτς που έπρεπε να ήταν διπλό άνετο κιόλας για την Καστοριά, κέρδισε ο Άρης με ένα γκολ του Κουγκουλιά στα Καχασομέρια. Ναι, και από εκεί ξεκίνησε. Μετά πήγε μέσα στη Βέρεια Κέρτσα και ξεκίνησε η αντεπίθεση που έφερε φυσικά την άνοδο από τη Β' Εθνική. Δεν θυμάμαι τον προπονητή. Δεν θυμάμαι τον προπονητή, συγγνώμη. Αυτός είχε κάνει δηλώσεις σε ένα μάτς που επαναλαμβάνω έπρεπε να κερδίσει η ομάδα του η Καστοριά. Είπε εντάξει με τον Άρη παίζαμε. Είναι φυσιολογική ήττα και οι δηλώσεις του ήταν με απόλυτο σεβασμό. Να τον βρούμε με ιντρικάρισμα. Σεβασμό. Ναι, άμα κάνεις ένα 0, λοιπόν, ψάξω λοιπόν να διαβάσω. Α, πριν διαβάσω. Κάποιος φίλος θέλει να μας. Η απάντηση θα είναι η απάντηση αυτή. Είναι αυτή. Γιατί θέλω να πω για τον γιατρό μου, τον Βασίλη τον Μπουλέ, θέλω να πω δύο λογάκια. Πραγματικά. Αν είναι πραγματικά για απάντηση για αυτό, να μας την πει. Ναι, βγάλ τον. Παρακαλώ. Καλησπέρα Ζάχο, καλησπέρα και στο παιδί. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Αντώνης, δεν τον προλόγησα, συγγνώμη, είναι ο φίλος μου Αντώνης, έχει έρθει αρκετές φορές. Έτσι, να με... Ο Τάσο από την Τούμπα. Έλα ρε Τάσο, ξέρεις το όνομα του προπονητή, έτσι. Όχι. Α, έτσι πήρε. Λέω και εγώ, δεν ανοίξαμε γραμμές, δεν είπαμε τίποτα, δεν πειράζει. Πες μου. Πήρα να πω ότι για το μάτσο με Πανετολικό. Ναι, σ' ακούμε. Στο χάφι ποιος θα παίξει. Γιατί ο Σάσα τιμωρημήθηκε. Όχι, δεν είναι τιμωρημένος ο Σάσα, μα τι για Σάσα κανονικά. Γιατί να τιμωρηθεί. Σάσα τιμωρημένος ήταν μόνο με την κόκκινη στην Τούμπα. Από πού είναι τιμωρημένος. Ωραία,
έτσι, νόμιζα σαν μια κίτρινη, νόμιζα την... Οι κίτρινες... Σάσα πλησιάζει στις 7 κίτρινες, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα. Όταν φτάσει 7, 4 είχε πάρει, σοβαρά, είχε 7. Βέβαια είχε 4, αφού δεν έπαιξε στο μάτς με τη Λάρισα. Και έπαιξε ο Μπούμπα στη θέση. Το μάτς με τη Λάρισα έφαγε κόκκινη με τον Μπάοκ. Γι' αυτό δεν έπαιξε. Ναι. Έφαγε κόκκινη με τον Μπάοκ. Δες πόσες κάρτες έχει ο Σάσα. Εφτά, αν έχει ρε φίλε σε πέντε αγωνιστικές, να του κάνουμε μία λεφτέρα να φύγει. Α, σε πέντε αγωνιστικές έχει 7. Δεν είπα 7. Είπα πλησιάζει 7 για να φάει, να φάει δύο αγωνιστικές. Δεν είπα ότι. Ναι, 7. Εγώ νομίζω δεν έχει 4. Θα δούμε τώρα. Κόκκινη πήρε με τον Μπάοκ, γι' αυτό δεν έπαιξε με τη Λάρισα. Έλα, Τάσο, πες μας. Αυτό θα παίξει και ο Ματίγια. Μην την ψάχνει. Τι ψάχνει, αυτό ήταν πολύ εύκολη απάντηση. Αυτός με το Ματίγια θα παίξει. Τι το... Είχα στην απορία, λες. Δεν υπάρχει άλλο. Εδώ κερδίσαμε τώρα μέσα στην Ξάνθη με αυτό το. Και πήγε και Σάσα σχετικά. Έχει τρεις κίτρινες και μία κόκκινη. Τρεις κίτρινες. Στην επόμενη κίτρινη στις τέσσερις θα διαλέξει ο Άρης σε ποιο από τα τέσσερα επόμενα μάτς. Δεν θα εκτίσει την ποινή του. Έτσι γίνεται. Στις 7 είναι 2. Στις 10 είναι 2 μετά, ανά 3. Ναι. Ωραία, εντάξει. Να κατέβει ο παρακομπίδας. Να δούμε. Λογικά πρέπει να κερδίσουμε και με καλή απόδοση, έτσι. Αν και πρώτος είναι η νίκη. Καλά, εσύ θυμάσαι τον Άρη, φίλε, διαχρονικά κάποια χρονιά να είναι πολύ τυχερός. Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ και είμαι πάνω από 40. 56 χρονών έγινε. Εσύ μεγαλύτερος από μένα. Ήταν μια πενταετία 78-83. Που ήταν ο Άρης τυχερός. Όχι, δεν περνούσε, δεν χαλάω κανένα, σε πέφτα τα λίγα και πεντάζει. Ναι, εντάξει, τώρα μιλάς για το ρεκόρ του Άρη με τον με Τσατσέσκι και αυτά, με τα 17-17-26. Γιατί και βλέπαμε 5-6-7 στη ναι, όποιος ερχόταν ήταν τα ρήφα 3 και πάνω. Ναι. Έτσι, ούτε Ολυμπιακός γλίτωνε, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε κανένα. Από το 1998 μέχρι το 1983. Εκεί τελείωσε. Η έδρα, για μένα. Τελείωσε, φίλε, γιατί. Ναι, τελείωσε γιατί δεν θυμάμαι τώρα. Ο Χρήστος μπορεί να με βοηθήσει πότε μπήκε το Champions Link. Χρήστος, αν μπορείς να το βρεις. Από τη στιγμή που μπήκε το Champions Link, μιλάνε τα λεφτά, φίλε, και δεν υπάρχει. Μετά το 90 είναι αυτό. Εντάξει. Όταν μπαίνουν τα λεφτά. Σταμάτησε να είναι έδρα, παιδί μου, το χάρη. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Θέλω να την κάνουμε μια φορά έτσι τώρα και στις γιορτές που θα έχουμε λίγο πιο τέτοιο, πιο πολύ χρόνο έτσι δεν θα έχει αγωνιστεί. Με τρώει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή, του Χαρλάου έχει σταματήσει να είναι φόβητρο, φίλε, πάρα πολλά χρόνια. Και, μήπω και δεκαετίες, μήπω. Πάνω από δύο δεκαετίες. Όχι μόνο για τις ομάδες, για όλους. Για όλο αυτό που λέει το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι. Έτσι είναι αυτό. Ωραία. Okay. Οκ. Τάσο. Να είσαι καλά. Καλό τρίμερο να είσαι, φίλε. Χωρίς να ανοίξουμε γραμμή, βγαίνω. Λοιπόν, στον επόμενο, καλησπέρα. Μετά μην καλείτε, είπαμε θέλουμε να πούμε και δύο πραγματάκια, να πούμε και τους χορηγούς έχουμε. Να πω και για τον γιατρό μου που με έτσι φέρθηκε πολύ ωραία, ο Βασίλης Ομπουλές. Λοιπόν, πάμε στον φίλο, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Και στο διπλάνο, Θανάση. Έλα, Θανάση, εσύ σίγουρα θες να πεις στον προπονητή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι. Κάτι άλλο ήθελα να πω. Τι να πω ρε παιδιά, απίστευτα πράγματα γίνονται. Εφού να το θυμάμαι τώρα ρε Ζάχο αυτό το... Εντάξει, κι άλλος έκανε καλές δηλώσεις για την ομάδα, κι άλλοι κάνανε. Άκου φίλε, άκουσε. Αλλά... Όχι, διαφωνώ. Άκουσε. Αυτός που κάνει καλές δηλώσεις έχει κερδίσει. Ο Μπράντοβιτς έρχεται και κερδίζει 40 πόντους, ο μεγάλος Άρης που πρέπει να παίζει Ευρωλίγκα και... Εγώ λέω να χάσει και μάλιστα να χάσει ενώ έπρεπε να κερδίσει. Εκεί μετράει. Ναι. Εγώ θα ήθελα να σου εντάξει. Πω έδρα ναι. Και κόσμο ομάδος που μέχρι πριν 2-3 χρόνια είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Ναι. Τουλάχιστον εγώ που πήγα τουλάχιστον 5 για φορές, πας ναι. Κανένα. Θα σου θυμίσω τη χρονιά που κερδίσαμε με τον γκολ του Οναυτή που ήμασταν 3.000, ναι. Εγώ να σου την ανακοίνωση που έβγαλε το επιμελητήριο Ιωαννίνων. Ναι. Και το ότι καθόμασταν στις ταβέρνες μαζί με τους οπαδούς του Παντιάννα. Ναι, σε αυτό δεν ήμουνα, σε αυτό το μάτς δεν ήμουνα, να μην λέω ψέματα. Στα Γιάννα έχω πάει αρκετές φορές. Ήταν από τις... Ωραία. Εγώ ήταν θα... από εκείνες τις περιπτώσεις που έβαζα και το χέρι μου στη φωτιά και ακόμα το βάζω για τους οπαδούς του Παντιάννα. Ωραία. Εγώ θα σου θυμίσω τη χρονιά όμως που έπεσε ο Άρης, επειδή το έβλεπα το μάτς. Το τι συνθήματα και τι πινελίκη και πώς φέρθηκε η διοίκηση στη διοίκηση του Άρη. Και ο Ντεβισέντης. Ναι. Άσε τη διοίκηση, μιλάω για τον κόσμο. Για τον κόσμο, εγώ σου λέω. Τα συνθήματα σου λέω, για τον κόσμο σου λέω. Ναι, βρε αγόρι μου, εντάξει, σου είπα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δεν ξέρω τι έγινε και άλλαξε το πράγμα. Τουλάχιστον 5 φορές που πήγα εκεί πέρα, ρε Σεζάχου, 0-0, 2-0 που χάσαμε. Καλά, ρε φίλε, τι ήθελες δηλαδή. Ήσασταν. Ναι, ρε φίλε, ήσασταν περισσότερο από του γηπεδούχου. Τι ήθελες να σε κάνουν, δηλαδή, να σε πετροβολούνε.
Τι έπρεπε να σου κάνουν. Να σου πω ότι άνοιξε η θύρα του απέναντι πετάλου εκείνου που παραμένει κλειστό από τους οπαδούς του ΠΑΣ Γιάννενα από το σύνδεσμό τους και μπήκανε εκεί πέρα 1500 με 2000 κόσμος του Άρη ο οποίος δεν είχε εισιτήρια. Και μπήκαμε εκεί πέρα εξαιτίας του οπαδούς του ΠΑΣ Γιάννενα. Ωραία, εντάξει. Ναι. Δεν το ξέρω, αυτό που λες δεν το αφισβητώ. Με τον γκολ του Ναυτή. Με το 0-1, με τον γκολ του Ναυτή. Εντάξει, το θυμάμαι. Το 0-1. Λοιπόν, και έχω πάει και άλλες 3-4 φορές και μετά, τέλος πάντων. Και πιο πριν και μετά. Για κόσμο ομάδες μιλάω που δεν είχαμε θέματα. Κατά τα άλλα, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι που κι εγώ να πηγαίνω από εδώ και να μην υπάρχει το... Δεν υπάρχει ανάδελφο. Είμαστε ομάδα ανάδελφοι. Είδες, σε πρόλαβα. Έθνος ανάδελφων, ομάδα ανάδελφη. Α, μπράβο, κάποιος έδερφε. Και είμαστε ομάδα ανάδελφη. Ναι, okay. Αυτό το τώρα για τον προπονητή, αυτό είναι. Αυτό πρέπει να είναι με τον γκολ του Κουγουλιά πριν από 20 χρόνια. Το 2005. Το 2005. Το 5, μπράβο, ναι, κάπου εκεί. Ναι. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά από καμιά φορά, ναι. Υπάρχει και κανένα ξεχασμένο να λέει και καμιά καλή κουβέντα για τον. Τώρα αν δεν ακούει προφανώς ο Τζίμις. Δεν ακούει προφανώς ο Τζίμις. Γιατί έχουμε. Αυτό θα το θυμάται, Ναι, θα τον στείλω, θα τον στείλω. Λοιπόν, θα το στείλω κάνε μου παρέα γιατί πιάσαμε μαζί δουλειά. Καλό βράδυ. Να σε καλά, να σε καλά. Δεν κατάλαβα αυτό που είπε τώρα το τελευταίο, να μου την αλήθεια γιατί έχω... Λοιπόν, μπορεί να πιάσει δουλειά τώρα το παιδί ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ο Θανάης είναι. Λοιπόν, είπα μην μπαίνετε πήρε όμως. Ο φίλος να τον ακούσουμε μην μπαίνεις γραμμή, γιατί και να διαβάσω τους υποστηρικτές. Χρήστος δεν είπα ο Χρήστος και όχι στην ηχοληψία. Έχουμε. Να τον ακούσουμε το φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα φίλε. Θα μας πεις το όνομα του προπονητή. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο εγώ. Πού σε ακούμε. Το όνομά σου αν θέλεις. Νίκος λέγομαι. Έλα Νίκος, σε ακούμε. Επειδή μόλις άνοιξα τώρα και σας πήρα τηλέφωνο, τι είχατε, τι όνομα είχατε, τι πράγμα είχατε. Όνομα τι εννοείς, δεν το κατάλαβα την ερώτησή σου λίγο, sorry. Όνομα. Ναι. Α, που ζητάω όνομα. Τον προπονητή, λέω, τον προπονητή της Καστοριάς, ο Άρης κέρδισε την Καστοριά 1-0. Αν θυμάσαι τη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά της πτώσης Β' Εθνική, ήταν τις πρώτες 4 αγωνιστικές προτελευταίος και κέρδισε την Καστοριά με 1-0 στο 93 με γκολ του Κουγκουλιά. Ένα μάτς που έπρεπε, ήταν πολύ καλύτερη Καστοριά. Και θυμάμαι ότι ο προπονητής είχε κάνει κάτι εκπληκτικές δηλώσεις. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα του προπονητή. Α, δεν το θυμάμαι. Να είστε καλά. Δεν το θυμάμαι. Καλά. Το ψάχνω, θα το βρούμε. Ήθελα να μου πείτε λίγο, ήθελα να μου πείτε λίγο δύο αποτελέσματα της Β' Γερμανίας. Μπορείτε να μου πείτε πόσο είναι. Της Β' Γερμανίας. Ποιο θες φίλε. Πες μας. Και τα δύο. Darmstadt Aue 1-0 και Hostile Kiel Bochum 2-1. Βοηθήσαμε. Άσε και οι δύο. Και οι δύο και τα δύο χ στο ημίχρονο. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Δεν είδα να το βοηθήσαμε πολύ το φίλο. Λοιπόν. Να πω λίγο πριν διαβάσω έτσι τους χορηγούς. Να πω για τον γιατρό μου, τον οφθαλμίατρο. Είπαμε τι να κάνουμε τώρα. Τα προβλήματά μας τα ψιλολέμε και δημόσια. Δεν είναι προβλήματα φίλε. Τι είναι αυτά. Καλό κάνεις γιατί υποδηλώνεις ότι πρέπει να κοιτάμε την υγεία μας. Αυτό είναι καλό. Να κάνουμε τσεκάπια. Οι φίλοι μου βέβαια με κατηγορούν σε εισαγωγικά, κοροϊδεύουν παύλα, κοροϊδεύουν ότι με το παραμικρό πάω στο γιατρό, ας πούμε, και είμαι πολύ υποχόνδριος. Είμαι, αλλά αυτό για μένα είναι καλό. Για άλλους δεν είναι. Για μένα είναι καλό. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πήγα χθες στον γιατρό μου, τον Βασίλη τον Μπουλέ. Από τώρα γίνεται γιατρό μου. Φυσικά πήγα πρώτη επίσκεψη για το θέμα των ματιών. Με εντυπωσιάστηκα πραγματικά, πάρα πολύ καθαρτισμένος και με είχε μια μισή ώρα φίλε στο γιατρό. Με έκανε δηλαδή, δεν ξέρω, με ξεσκόνησε το μάτι, δεν ξέρω από το. Μέχρι. Ξέρεις ότι υπάρχει καταρχήν ασθένεια βλεφαρίτιδα, το ήξερες. Τον βρήκα. Είναι ο Αντωνιάδης. Ο Αντωνιάδης. Ο Βασίλης ο Αντωνιάδης. Που νομίζω κάτι σχέση με ΠΑΟΚ έχει, αλλά δεν έχει σχέση αυτό. Είχε κάνει. Και στον Ηρακλή ήταν. Ήταν προπονητής στον Ηρακλή και είχε πάει καλά Βασίλης τότε με τον. Αντωνιάδης. Λοιπόν, όχι τις δηλώσεις να βάλεις μετά. Αν μπορούμε να το παίξουμε. Λοιπόν, έλεγα για τον όμως για τον. Για τον Μπουλέ. Ναι, για τον Βασίλη τον Μπουλέ. Ήξερες ότι υπάρχει βλεφαρίτιδα, φίλε, τέτοιο. Τα ξέρω αυτά. Είμαι μίωψη. Κάνουμε και την ίδια δουλειά. Ναι, ναι. Εσύ τη συνεχίζεις πολύ περισσότερα χρόνια από μένα, σχετικά ίδια, πάνω στο μηχανάκι. Λοιπόν, αυτό που δεν ήξερα, φίλε, και μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι. Μπορείς να κάνεις, αυτό το ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις λέιζερ και για την πρεσβειοποία. Αυτό δεν το ξέρω, όχι. Και αυτό για πρεσβειοποία
Έτσι. Και για καταράκτη, καλά, καταράκτη το ξέρω. Και για μακριά και για κοντά. Έτσι. Και για αστιγματισμό και για υπερμετροπία. Και τελικά έχω υπερμετροπία, φίλε. Δεν είχα μοιοπία που σου έλεγα. Έχω να. Υπερμετροπία. Μικρή μεν έχω. Και υπάρχει πλέον λύση και για πρεσβειοπία και για αν έχεις και. Πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντικό. Γιατί εγώ θεωρώ ότι έξοδο και να είναι, να σου πω κάτι, όταν είναι για την υγεία σου, όταν είναι για τον εαυτό σου, για μένα, πρέπει να το κάνεις. Ναι. Φυσικά να έχεις την οικονομική δυνατότητα. Έτσι. Δεν είναι πάρα πολύ ακριβά, δεν είναι και φθηνά βέβαια, γιατί δεν είναι ακριβά όμως. Λοιπόν, και εγώ προτείνω πραγματικά όλους που έχουν θέμα έτσι με τέτοια προβλήματα να τον επισκεφτούν. Πραγματικά θα εντυπωσιαστούν. Βασίλης Μπουλές, μια επίσκεψη. Βασίλης Μπουλές. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Εγώ θα την κάνω αυτή την τέτοια. Βέβαια, τώρα δεν δύναμαι οικονομικώς να την κάνω. Σιγά-σιγά. Ναι, σιγά-σιγά θα την κάνω όμως αυτή την τέτοια, γιατί θα με απαλλάξει από τα γυαλιά, έτσι, μία και διαπαντός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είναι μία, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και να κλείσω με αυτό. Χρήστο, δεν ξέρω αν το ήξερες, γιατί και εσύ σε βλέπω έτσι. Δεν μου πεις λίγο πολύ όλη φορά με γυαλιά. Είναι από 7 ως 10 δευτερόλεπτα το λέιζερ στο κάθε μάτι. Η διαδικασία της εγχείρησης. Η διαδικασία της εγχείρησης. Το λέμε εγχείρηση όταν λέμε εγχείρηση. Ας πούμε επέμβαση, έτσι. Ναι, όταν λέμε εγχείρηση έρχεται στο μυαλό μας. Μυστέρια και... Ναι, 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 ναι. Εδώ είναι λέιζερ που είναι από 7 ως 10 δευτερόλεπτα για κάθε μάτι και μία εβδομάδα σταγονίτσες. Και είσαι jet. Ωραία. Jet. Έτσι. Λοιπόν, και πολύ μικρότεροι από μένα την έχουν κάνει ήδη και είναι μια χαρά. Λοιπόν, αυτά για τον Βασίλη τον Μπουλέ. Ο οποίος αν μας ακούει να του δώσουμε τα χαιρετίσματα, έτσι. Χαιρετίσματα, εγώ σου λέω και στις γιορτές που υπάρχει χρόνος, θα τον υγεία να έχουμε και να είμαστε εδώ πρώτα βέβαια. Θα τον φέρω και μία μέρα στο στούντιο, γιατί πραγματικά είναι ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον και πραγματικά ανοίγει έτσι πράγματα. Παράθυρα τα οποία δεν το γνωρίζουν. Υπάρχουν πτυχές τώρα με την τεχνολογία που πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν. Εγώ δεν το ξέρω. Πέρα της μοιοπίας για την εγχείρηση δεν ήξερα. Το άκουγα, ναι. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο απλό και τόσο εφικτό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε όμως για να περάσουμε και στο πρώτο διάλειμμα να διαβάσω τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή πλέον 9 ως 11, έτσι. Επαναλαμβάνω, 9 ως 11, νέα ώρα. Ξεκινάω με το Πορκίτο, με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσης το Πορκίτο, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές, να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης και γνώση κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, τζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητήριο ή διεύθυνση και delivery, το πασίγνωστο και διάσημο πλέον νούμερο του Πορκίτο, 2310. 5-20 και 3-5-5-5. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας από την εφαρμογή μας. Την παραγγελία σας περιμένει έκπτωση 10%. Συνεχίζουμε με τη Mazda Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή BSRX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Μανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Παπάφη 205 η διεύθυνση, τηλέφωνο 2310-924-931. Και κλείνουμε με την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρκλάς, εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα κλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Χταποδάκια, καλαμαράκια, σαρδέλα, ολόφρεσκα ψάρια, γάβρο και τα special αχνιστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης μπύρας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής ρετσίνας. Παρακαλώ. Ψαροταβένα Καρκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση Θεσσαλονίκη. Διεύθυνση γνωστή πλέον. Αργών αυτών ένα με Θεμιστοκλής Φούλη 76. Λίγο κολλητά, λίγο πριν το Σάρκ. Στην Καλαμαριά βρισκόμαστε πάντοτε. Και φυσικά για τα ρεζερβέ σας, για την κράτηση του τραπεζιού σας, 2310. 413-230, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2310-413-230. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Μείνετε εσείς όμως συντονισμένοι στο Λίμπρο. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα και αποδόσω και για μπάσκετ, γιατί το έχουμε λίγο παρατήσει το μπάσκετ και από ό,τι βλέπω πάλι δεν κουνιέται φίλο στο μπάσκετ. Το έχουμε παρατήσει μέχρι να. Ναι, δεν κουνιέται φίλο όμως. Αλλαγή θα γίνει άντε άλλη μια εβδομάδα. Άντε άλλη μια εβδομάδα. Ήρθε ο παίκτη, δεν ήρθε ο παίκτη τελικά. Δεν ήρθε. Δεν ήρθε ο παίκτη. Εντάξει. Λοιπόν.
Μείνετε συντονισμένοι, θα σχολιάσουμε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Φυσικά οι γραμμές θα είναι ανοιχτές καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, στο 2310-287-38. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίμπερο 107,4, ράδιο Μαρμίτα. Κιτρινόμαυρη η version της σημερινής εκπομπής. Έχω σήμερα καλεσμένο το φίλο μου τον Αντώνη, τον χιλιομετροφάγο. Χιλιομετροφάγος. Χιλιομετροφάγος, αλλά δεν μας αφήσανε να πάμε την προηγούμενη Κυριακή και στον Ολυμπιακό, από ό,τι διάβασα, ναι, ανοίγουν όλο το πέταλο, έτσι. Ε, καλά, εντάξει. Εκεί καλά. Δεν περιμένεις κάτι καλά. Διαφορετικό. Ναι, δεν βγήκα εγώ σαν εκπρόσωπος Ξάνθης να πω ότι ναι, θα το κάνουμε σε όλες τις ομάδες. Ναι. Άλλος βγήκε σε ραδιόφωνο και το είπε αυτό. Πού το είπε, ποιος το είπε. Πες, γιατί. Πώς. Υπεύθυνος της Ξάνθης είπε ναι, φυσικά θα το κάνουμε σε όλες τις ομάδες. Ναι. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο και στο Facebook. Ναι. Προφανώς όμως πριν. Αλέκτρο λαλήσει τρεις. Ο Αλέκτρο το κοκοράκι λαλήσει τρεις φορές. Μέσα σε μία εβδομάδα, γιατί το επόμενο μάτσο γεπεδούχος Ξάνθης με τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα. Ναι, λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν περίμενα τίποτα διαφορετικό. Ούτε και εγώ περίμενα. Αλλά ναι, μη σε πουλάνε και τρελίτσα. Πάμε. Λοιπόν, 23-10-287 και 3 οκτάρια, δεν είπαμε φυσικά τίποτα. Να ακούσουμε όμως το φίλο. Πάντα οι ακροατές έχουν την προτεραιότητα στην εκπομπή, έτσι. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Νάτος. Εμφανίστη. Ηγεσίνιο. Δεν είναι μόνο σήμερα, δεν είναι. Τι, τι με φύγεις τώρα. Συγγνώμη. Ο Αντώνης, δεν ξέρεις τον Αντώνη. Τον Αντώνη. Εγώ περίμενα να ακούσω τον άλλο. Τον άλλον. Όχι, θα σε πιάσει και ήσουν ο αγαπημένος του Αριανός. Ήσουν ο αγαπημένος του Αριανός, τώρα τελείωσες. Θα σε ρίξει Β' Εθνική. Τέλος. Γιατί ρε, γιατί. Ε, με αυτά που λες ρε φίλε, τα έχεις γυρίσει λίγο το ψάρι. Είπα, τον άλλον συμπαραγωγό σου, Ζάχος. Ζάχος, έλα, πάμε. Τι γίνεται, Άρης, Ρετσίνα, Μαλαματίνα. Καλά, επειδή χθες λίγο το πιάσαμε το θέμα, εντάξει, δηλαδή... Κίτρινη. Κοίτα, καλά. Εγώ βασικά δεν μ' αρέσει η Μαλαματίνα, κάνουμε και διαφήμιση τώρα, δεν μ' αρέσει η Μαλαματίνα. Δεν είμαι της Ρετσίνας γενικά, αλλά δεν μ' αρέσει. Πολύ στιφνή, πικρή. Καλά, δεν μπορεί. Η πορτοκαλάδα σε αρέσει τουλάχιστον. Όχι, ρε φίλε, τι πορτοκαλάδα. Η Γεωργιάδη πήρε. Ό,τι κίτρινο φίλε. Και αυτό Αριανό. Και αυτό Αριανό είναι, βέβαια. Όλοι οι Αριανοί είναι βασικά. Μόνο κίτρινα, τίποτα άλλο. Τι ήθελε, ρε κόκκινη ρετσίνα, η ρετσίνα κίτρινη. Τι. Κάτι, ξέρω εγώ, κάτι, οτιδήποτε ποτά τα οποία είναι έτσι μαύρο. Πορτοκαλάδα, κοκακόλα δεν πίνει, έτσι. Μαύρο κόκκινα, ξέρω εγώ, τίποτα. Κοκακόλα δεν πίνει. Κλείνω τα μάτια να την πω. Τηλεστρογεσία. Τι να σε κάνω χαμπά. Το πήρες το έχει κάτι από τη Μάντσεστερ, εντάξει. Το πήρες. Στην Ξάνθη τη λέγαμε ένα 4. Βέβαια για 4. Η αλήθεια είναι ότι όχι το είπες, το πόνταρες κιόλας. Αυτό είναι. Το πόνταρες κιόλας. Το πόντερα και το πίστευα. Μα το πίστευα, ρε φίλε. Εγώ όταν, στο 1-0, όταν κάναμε στο πρώτο λεπτό 0-1, λέω θα το φάει ο ηγεσία στο στοιχηματάκι. Να πω την αλήθεια. Το είπες, ναι, το είπα. Ναι, ρε φίλε. Λέω θα ανοιχτούν κιόλα εκεί. Γρήγορου έχουμε. Η Ντέγε, λέω. Τίποτα, φίλε όμω. Στο δεύτερο μπορούσε να πάει. Στο δεύτερο μπορούσε. Αφού είχαμε τον Ψαραντώνη, κύριε. Μη με ρεθίζει τώρα για την ανοησία που έχουμε εκεί μετά στα εξτρέμ και μπροστά. Μη με ρεθίζει τώρα. Θα τα συζητήσουμε γι' αυτό είμαστε. Γιατί σε ρεθίζω. Ναι, αλλά και ο Ψαραντώνη τώρα εντάξει. Παίξαμε με τη φωτιά στο συγκεκριμένο μας, έτσι. Φυσικά και παίξαμε με τη φωτιά. Και μονάτα μόνο το συγκεκριμένο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή εκείνη η ευκαιρία που φεύγει στο πρώτο ημίχρονο 4 με έναν. Ο Γκάμα. Και κάνει ο Γκάμα σουτ. Είναι ανεπίτρεπτο για την ποιότητα του Γκάμα. Πρόσεξε, και γκολ να το σουτ που κάνει και γκολ να μπει είναι λάθος. Άλλη λάθος είναι. Λάθος. Αριστερά έχει την κοινή, δεξιά έχει φετρατζίτη, μπροστά του έχει Ντέγε και κάνει σουτ. Και έκανε σουτ. Εντάξει, άσε τώρα. Και έτσι στο δεύτερο το κάνει αυτό. Εκείνο το σουτ που χτύπησε στο πλαϊνό τέτοιο. Πάλι δύο είναι μόνοι του από εκεί, έτσι. Δύο φορές το κάνει αυτό. Ο Μπρούνο Γκάμα είναι ανεπίτρεπτο για την κλάση του, έτσι. Είναι ανεπίτρεπτο να το κάνει αυτό. Δύο φορές το κάνει. Τώρα την Κυριακή, 5 και 4. Τι να δεις, την Κυριακή, νίκη και πάμε στο επόμενο μάτς. Τι να δεις. Εντάξει. Δεν έχουν καμία τύχη εδώ. Εγώ για μένα καλύτερα. Αλλά μην τα λες αυτά. Δεν έχουν καμία τύχη. Και πέρσι καμία τύχη δεν είχαν. Ένα-δύο τέλειωσε. Κοίταξε, πρόσεξε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το μάτς και το επόμενο πέρσι τα χάσαμε και τα δύο. Ναι. Χάσαμε 6 βαθμούς από αυτές τις δύο ομάδες. Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Φέτος θα πρέπει να πάρουμε και τους 6 βαθμούς. Και τους 6, γιατί αν βάλουμε αυτό και καλά. Και 9 θα πω εγώ, έτσι. Γιατί αυτό είναι καλό που κάνεις, γιατί τα μάτς που παίξαμε μέχρι τώρα, αν τα βάλουμε με τα περσινά, είμαστε πολύ μείον. Ναι, το έκανα και αυτό, εντάξει. Είσαι πολύ μείον. Ναι, είμαστε μείον.
Βέβαια, φίλε. Δεν είμαστε μείον. Τη Λάρισα πέρσι την κερδίσαμε. Ναι. Τον Μπάουκ χι φέραμε χι φέτος. Στον Ολυμπιακό χάσαμε πέρσι, χάσαμε τέτοιο. Ποιο τι άλλο παίξαμε. Είμαστε πολύ με τον Όφη. Κερδίσαμε εδώ πέρα. Ναι, πέντε, είναι, πέντε βαθμοί είναι οι πληγές. Είναι ο. Άρα κερδίζοντας αυτά είναι μία ή μία. Ναι, ίσα βάρκα, ίσα μπανιά πας. Σχεδόν μία ή άλλη. Σχεδόν. Ναι. Σχεδόν μία ή άλλη. Παναθηναϊκό πέρσι δεν κερδίζει. Δεν κερδίζει φέτος ο Γκέρτσε. Είσαι περίπου στα ίσα. Είσαι μείον τρει, μείον τέσσερι, κάπου εκεί είσαι. Άρα με την κερδίζει αυτό και είσαι συνένα. Ναι, δύο νίκες θέλεις, δύο νίκες θέλεις, ηγεσία. Αυτά τα μάτς που έρχονται. Επιβάλλεται. Ναι. Δεν υπάρχει. Όχι. Δύο νίκες θέλεις. Το τι θα γίνει είναι άλλο. Κυριακή παίρνεις την εξάδα. Με το καλό. Καλά, εντάξει. Παίρνεις την εξάδα. Εγώ επαναλαμβάνω για να το ξαναπώ. Γιατί για πολλωστή φορά. Γιατί είχα κάνει ένα post την προηγούμενη εβδομάδα με τον Ολυμπιακό που είπα τέλος η εξάδα. Κακοδιατυπωμένο εκ μέρους μου. Εννοούσα ότι και στην εξάδα να μπεις, πρόσεξε, πρέπει να περάσεις έναν για να βγεις Ευρώπη, έτσι. Και στην εξάδα να μπεις πρέπει να μπεις πεντάδα. Πρέπει να περάσεις έναν. Μείον τρίσεις. Έτσι. Μην ξεχνιόμαστε, στην εξάδα δεν σημαίνει. Αν και δεν φαίνεται ο Παναθηναϊκός, αλλά μου φαίνεται μαζί με τον Παναθηναϊκό θα πω. Το αστείο δύσκολο το βλέπω. Ότι κέρδισε στην Ξάνθη, αυτή την Ξάνθη, την Ξανθούλα, και είσαι ακόμα 7 βαθμούς πίσω. Καλά, βέβαια. Αυτό είναι το αστείο. Βέβαια είναι. Εντάξει, Ξάνθα ξεφουσκώσει. Από αυτή την Ξανθούλα είσαι 7 βαθμούς πίσω. Το Ξάνθη θα ξεφουσκώσει, θα το δούμε αυτό. Μην ξεχνά ότι οι αγωνιστικές είναι πολύ λιγότερες και μην ξεχνά ότι η Ξάνθη έχει βγάλει διπλό σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Εσύ εκεί πέρα σε δύο αυτά μάτς. Ναι, στα δύο αυτά μάτς. Δεν ξέρω πώς βαθμούς θα πάρεις, έτσι. Δύο νίκες, εγώ λέω πολύ δύσκολο όσο αδύνατο να κάνεις. Από χθες και είσαι 7 βαθμούς πίσω, Ζάχο. Που σημαίνει ότι είναι 10. Τώρα να μην τα κάνουμε μακροπρόθεσμα. Τι μακροπρόθεσμα, δεν θα παίξουμε, ρε φίλε, τι θα πει μακροπρόθεσμα. Θα παίξουμε. Θα παίξουμε. Παίζεις μετά από. Α, με την ΑΕΚ, καλά σου λέει. Μετά από αυτά τα τρία με την ΑΕΚ παίζεις. Μετά το 3-3-9 παίζεις με την ΑΕΚ. Πάσουμε στην ΑΕΚ, δεν χάνεις. Πάσουμε στην ΑΕΚ και δεν χάνεις. Έτσι λέγαμε και πέρσι και είδαμε μπάσα στα μπακ. Ναι, καλά σου λέει. 4-0, ναι. Άντε γεια. Πέρσι. Με τι να συγκρίνουμε, με πριν 4 χρόνια παίζαμε κοκκινόχρωμα. Όχι, κοίταξε. 2-0. 1-0. Θα πρέπει να την έχουμε ως μέτρο σύγκρισης. Ναι, το έχουμε, ρε φίλε. Για να προχωράμε. Εντάξει, 1-1 θα δούμε γιατί με το, μέχρι το Γενάρη το ρόστερ είναι. Ελιπέστατο. Σε τεντωμένο σκηνή είναι, άστο, εντάξει. Ελιπέστατο. Μια χαρά είναι το ρόλο. Ελιπέστατο είναι μια χαρά. Αν σε βάλει μέσα στην ΑΕΚ τον Ναμπούμπα και τον Ματίγια στα χαφ, δεν είναι μια χαρά. Τι μια χαρά είναι, ρε φίλε. Ο ένας ο Σουηδός έχει σκάσει. Ο άλλος παίζει καλά τελευταίος ο Κόρχουτ, έχει σκάσει κι αυτός. Δηλαδή, συγγνώμη, αν πάρει κόκκινο Κόρχουτ, ποιος θα παίξει, ρε φίλε. Ο Μενέντεθ. Ποιος θα παίξει. Α, ο Σάσα θα παίξει. Σε τεντωμένο σκηνή είμαστε μέχρι το Γενάρη. Ο Αμπουμπά τον έβαλε εκεί, μια χαρά έπαιξε. Και μην ξεχνάς ότι ο δεξί μπακ το Σάσα μια χαρά έπαιξε. Αριστερά. Τον έβαλε και τον έβαλε για λίγο. Δεν είναι για να 20 λεπτά. 20 λεπτά. Εντάξει, άμα πάρει το Σάσα από τα χαφ. Ρε παιδιά, συγγνώμη, αυτό που μου δίνεσαι τώρα καλή πάσα. Είδες τι έγινε με τη Μόλτε που τον έβγαλε από τα χαφ. Δηλαδή, αν παίξει μια φορά 20 λεπτά και ένα ματς καλά. Δηλαδή σημαίνει ότι πρέπει δηλαδή, να το βάζουμε εκεί συνέχεια και θα αποδίδει καλά συνέχεια εκεί. Δεν είναι η θέση του. Όχι, εντάξει. Κοίταξε Ζάχο, φαίνεται ότι τώρα είναι προπονητής που έχει άλλα στο μυαλό του, άλλα στον εκεί. Ναι, άλλο σου λέω εγώ. Το ότι βγαίνει μία φορά δεν σημαίνει ότι θα βγαίνει συνέχεια. Για το ρόστερ. Το ρόστερ είναι λιπέστατο. Κακό σχεδιασμό του καλοκαιριού. Ο Σούντγκρεν συμπληρώνει ένα χρόνο που παίζει συνέχεια. Έτσι. Ναι, πέντε νίκες συνεχόμενα να κάνουμε, αυτό δεν αλλάζει, φίλε. Καταλαβαίνω. Είναι καλύτερο. Αλλά θα μπορούσε να είναι και χειρότερο. Κάπου εκεί είμαστε. Χειρότερο θα πόσο μπορούσε να είναι και καλύτερο. Φίλε. Θα μπορούσε να είναι το φύλακα δεύτερο, είμαστε και χωρίς δεύτερο χαφ. Χειρότερο πόσο να ήταν. Εντάξει, έχουμε μια πληθώρα μπροστά στα εξτρέμ. Έχουμε μια πληθώρα. Χειρότερο πώς να ήταν. Εντάξει, τι πούμε πώς θα ήταν. Δεν μπορούσε να είναι χειρότερο. Πώς θα ήταν χειρότερο, να μην είχαμε καθόλου παίχτες. Αυτή τη στιγμή δεν έχει δεύτερο τροτοφύλακα. Πρόσεχε να δεις, χάναμε προχθές την Ξάνθη. Και εδώ που τα λέμε για την Ξάνθη, γιατί το έχουμε εμείς αυτονόητο, έτσι. Στην Ξάνθη, υπάρχει αυτονόητο τίποτα. Αν χάναμε προχθές, ναι. Σκεφτείτε μόνο τι θα γινόταν. Καληνύχτα, αν χάναμε. Καληνύχτα. Αν χάναμε προχθές, θεωρώ ότι η Εξάδα θα ήταν ένα απατηλό όνειρο. Ναι, απατηλό όνειρο και μετά έμενε μόνο το κύπελο, έτσι. Όλα μαύρα και όλα άσπρα. Δόξα τω Θεώ, εντάξει. Ηγεσία και για μένα όλα πολύ δύσκολα. Κλείσε με αυτό μόνο. Δεν είναι, δύσκολα είναι. Και τώρα δύσκολα είναι. Απλά έκανε το αυτονόητο σε ξάδι, πήρε το διπλό και έχει τρία βατά, πολύ βατά παιχνίδια. Να κάνει το 3 στα 3
και μετά να πας στην ΑΕΚ να κάνεις το καλύτερο. Άμα κάνεις 3 στα 3, ναι. Άκουσα. Πρέπει να κάνεις 3 στα 3. Θέλω να πιστεύω ότι και με τη νέα διετησία και με τη νέα... Με ποια? Με τη νέα δημοκρατία. Ναι, της προπονητικής πιστεύω να γίνει, να γίνει κάτι, ρε παιδί μου. Ξέρω, καλά, θα το δούμε. Αυτό είναι... Θα το δούμε. Δηλαδή, όχι, βέβαια, θα το κάτι, δούμε. Να δούμε λίγο διαφορετικό. Καλά, ξεκίνησε ο άνθρωπος να το δούμε. Αυτό, ναι, 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 αυτό, ναι, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Ναι, στην πορεία. Η δουλειά του θα βανεί. 30 δευτερόλεπτα σηκώθηκε για γκολ. Τι να είσαι εδώ πέρα. Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία. Το μην τρελαινόμαστε από ένα μας και δύο και πέντε. Θα το δούμε. Έτσι. Εντάξει, εννοείται. Αλλά δεν θα και του κυνηγάμε πάλι. Εντάξει. Θα δούμε, Γεσία. Να είσαι καλά. Πάντως, δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Από εκεί πέρα, πάμε καλά. Ένα τα ματσάκια. Και εντάξει, εμείς ξέρεις τι στόχο έχουμε. Στόχος, εντάξει. Καλά, καλά θα πηγαίνουμε να κάνουμε το 3 στα 3. Αν δεν κάνουμε το 3 στα 3 δεν πάμε καθόλου καλά. Είπαμε τέτοιο με όλους. Όταν όλοι έλεγαν μαμού, ξέρεις τι και πώς, δεν χρειάζεται. Εγώ εντάξει, δεν χρειάζεται, ρε φίλε, να το λέμε. Δεν το κρατάμε. Εγώ είπα, επαναλαμβάνω, για μένα, για τη δική μου λογική, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να τερματίσω άρεσε ένα πόντο πάνω από αυτό που πέφτει και να πάρει το κύπελο. Κάνα πρόβλημα δεν θα είχα. Τώρα για άλλον τον ενδιαφέρει. Φυλάξε, δεν έχουμε όλοι τον ίδιο Άρη μέσα μας, εντάξει. Ούτε η ίδια ηλικία είμαστε. Ο άλλος τον ενδιαφέρει να βγει και δεύτερος. Μου λέει, εγώ προτιμώ δεύτερος να βγω δεύτερος να παίξω, λέει, Champions League προκριματικά, λες και θα παίξει στο Champions League από το να πάρω κύπελο. Τι να το πω τώρα, είναι 20-25 χρόνων, 30 ξέρω. Τι να το πω. Θα το αλλάξω εγώ αυτό που σκέφτεται. Όχι, όχι. Εγώ είμαι 51, φίλε. Δεν έχω πολλά χρόνια ζωής μπροστά μου, εντάξει. Έλα ρε και έλα ρε. Τι, πέντε, τι είμαι, ο Χαϊλάντερ. Μου λέω οφθαλμία του από μάτια, πάμε καλά. Από καρδιά καλά είμαστε, νεφρά καλά είμαστε, όλα καλά είμαστε. Άντε, να είσαι καλά. Έγινε, γεια σου παιδιά, χάρηκα που σας άκουσα και χαιρετίζω και τον Ντάσο. Να είσαι καλά. Και εμείς χαρήκαμε που μας ακούσαμε. Λοιπόν. Έχεις να πεις τίποτα για το 3 στα 3 που είπα. Ήθελα να πω κάτι της Φίνα, αλλά δεν μπόρεσα. 3 στα 3 αν κάνουμε και να χάσουμε στην ΑΕΚ δεν υπάρχει κανένα πρέπει πρόβλημα. Πρέπει να κάνεις 3 στα 3. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Όχι, εγώ είπα 9 με 10 βαθμούς. Όχι, δεν γίνεται αλλιώς. Αν πάρεις το απόλυτο. Εδώ μιλάς. Αν πάρεις το απόλυτο και η ΙΤΑ. Φυσικά δεν λέω να χάσουμε στην ΑΕΚ, αλλά και η ΙΤΑ δεν με πειράζει. Άστινα για την ΑΕΚ. Εγώ σου λέω ότι με αυτές τις τρεις ομάδες πρέπει να κάνεις 3 στα 3. Ναι, εντάξει, καλά. Το τι πρέπει από το τι θα γίνει. Έχει τεράστια γιατί, διαφορά. Όπως σου είπα, είσαι ήδη από πέρσι μείον 3. Ναι. Μείον 3 είσαι από πέρσι. Ναι. Ο Άρης πρέπει να πάρει αυτούς τους βαθμούς για να μπει δυνατά. Για να μπει ξανά δυνατά. Δυνατά και να ψιλοορίζει αυτός τη μοίρα του. Δηλαδή να είναι στα δικά του πόδια περισσότερο. Τώρα παίζουν ξάνθι όφι, θα φαγωθούν μεταξύ τους. Πρέπει να αρχίσει να πλησιάζει. Τελείως. Ναι. Δεν διαφωνούμε. Λοιπόν. Εγώ με αυτή την ξάνθη που είδα, τι να πω. 23-10, η ξάνθη έχει άλλες αβάντες, φίλε, και τις είδες. Εντάξει. Η ομάδα δεν είναι ομάδα. Καλά, εντάξει. Ο Όφι να πεις ότι εντάξει, okay, παίζει αυτό που παίζει το παίζει. Το ξάνθη τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, 287 και 3 οκτάρια. 23-10, 287, 3 οκτάρια, 69-45, 287 και 3 οκτάρια. Έχουμε τίποτα όσον αφορά το ρεπορτάζ. Παίζει, δεν παίζει, αποστολή ακόμη δεν βγήκε. Φυσικά έβγαλε κανονικά το πρόγραμμα τη προπόνηση. Ναι, η μαγνητική καθαρή, έτσι. Η μαγνητική καθαρή. Από ό,τι άκουσα, Νίκο Παπαδόπουλο είπε ότι δεν έχει καμία παραμικρή ενόχληση. Mm-hmm. Έχει βγάλει δύο προπονήσεις περίπου. Δηλαδή σήμερα, χθες το λέει το μεγαλύτερο μέρος και σήμερα όλοι από ό,τι διάβασα. Mm-hmm. Τον βλέπω να ξεκινάει βασικός αν δεν έχει ενοχλήσεις. Τον βλέπω να ξεκινάει. Ναι, και ο Λάρσον ήταν. Εντάξει, ήταν, αλλά εφόσον δεν έχει ενόχληση το παιδί, πιστεύω ότι θα μπει αυτό. Καλά, λογικό θα βγει είναι. Ναι. Κατά το 60 θα βγει για να μπει, ξέρω εγώ, κανένα Λάρσον ή ο Μαντσέλη. Ανάλογα και την μορφή του παιχνιδιού, φίλε, και αυτό το πόσο θα είναι και πώς θα πάει. Πώς θα πάει και την απόδοσή του παίζουν όλα ρόλο. Πέρσι έγινε τσάφ και κυνηγούσαμε μέχρι το 90. Εντάξει. Ναι, πέρσι είναι το μάτς να θυμίσουμε που. Βγήκε ο. Που κάνει το λάθος ο Δελιζήσης, έτσι. Δελιζήσης στο κέντρο. Και είναι πέναλτι και αποβολή. Και γεια σας. Βέβαια το χάσα το πέναλτι, αλλά παίξαμε σχεδόν 70 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Και πέρσι νομίζω, χωρίς να ξέρω τώρα, μπορεί να πω βλακεία. Το ρόστερ του Πανετολικού δεν νομίζω να έχει καμιά σχέση με το φετινό. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Όχι, έτσι. Είναι, δηλαδή, πολύ καλύτερο σαν πέρσι ο Πανετολικό. Με πιο τεχνίτες παίκτες. Φέτος, τουλάχιστον από αυτό το παιχνίδι που είδα την προηγούμενη εβδομάδα με τη Λάρισα. Δηλαδή, στην έδρα σου να θέλει τόσο πολύ το μάτς, να προηγήσει κιόλα. Εγώ το είδα το παιχνίδι. Ναι, εντάξει, φάση πιστεύω δεν έκανε. Τίποτα. Αλλά επαναλαμβάνουμε ένα μάτς. Ακριβώς και το παράδειγμα είναι αυτό. Πώς μπορεί να αλλάξει ένα μάτς. Ακριβώς αυτή η φάση είναι του Δελιζήσει. Μπορεί να είσαι κατά κράτος καλύτερος και από αυτή τη φάση αλλάζει όλο το παιχνίδι. Ελπίζω να μην το ξαναδούμε, μην το ξαναβιώσουμε την Κυριακή στο. Να υπενθυμίσουν ότι αλλάζει και η ώρα, έτσι. Την Κυριακή. Ναι, αυτό αλλάζει την ώρα. Ελπίζω να είναι η πρώτη τελευταία φορά που αλλάζει. Να αλλάξει και το καλοκαίρι και μετά να μην ξαναλλάξει ποτέ, έτσι. Κάτι άκουσα ότι θα περιμένει λίγο ακόμα μέχρι το 21, νομίζω.
Τι γίνεται, κάθε χρόνο το πάμε πάλι ένα χρόνο πίσω. Πρόεδρε περιληθείων. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, μία μέρα, μία ώρα περισσότερο να καίς ρεύμα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πρόκειται περιληθείων. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Λοιπόν, είπαμε για Φετφατζίδη. Να πούμε για τα εισιτήρια. Οι τιμές πεσμένες σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια, έτσι. Εγώ για 10 ευρώ στα πέταλα. Να σου πω κάτι. Πάντα με το δεδομένο, πίστεψα ότι οι τιμές θα είναι fix το 15, για όταν μιλάμε για τιμές, μιλάμε πάντα πρώτη, θα μιλάμε για το πέταλο. Ξέρεις γιατί? Γιατί αν ήταν fix 15, έχει λογική το διαρκείας. Έχει, σωστό. Δηλαδή 13 επί 15, λες 195, σωστό. Σου λέει 140, συμφέρει να πάρω. Σωστό. Αλλιώς δεν έχει λογική. Και για τα είχαμε πει και το καλοκαίρι, θυμάσαι, ότι το θέμα διαρκείας και εξοικονόμηση χρημάτων δεν έχει λογική στον Άρη. Ναι. Το θέμα ήταν δεν να έχει λογική. Στην ΠΑΕ, μόνο αυτό. Ναι, δεν έχει λογική όσον αφορά ότι κάποιος παίρνει, φυσικά εκτός ότι για την ομάδα σου, να βοηθήσει την ομάδα σου. Για να πάρει καλύτερη τιμή. Ναι, για να πάρει καλύτερη τιμή. Όχι, αυτό είναι παγκοσμίως νομίζω το. Στον Άρη δεν ισχύει αυτό. Ναι. Τουλάχιστον για φέτος δεν ισχύει σίγουρα αυτό το πράγμα, γιατί βλέπουμε τώρα η τιμή είναι 10 ευρώ. Είναι 10 ευρώ, στη 2 είναι 15 ευρώ και τα παιδιά στην 4 και στην 5. Αυτό με τα παιδιά είναι μεγάλο ζήτημα. Γιατί υπάρχουν δικαιολογημένα για μένα παράπονα τα οποία δεν αφήνουν τα παιδάκια να μπαίνουν μέσα. Δεν ξέρω ποια. Τη γνώμη μου την έχω πει. Σε θύρες όπως οι 2, οι 9 και οι 7. Που είναι πιο ακριβά, εννοείς. Όχι, δεν είναι θέμα ακρίβειας. Ναι. Δικαιολογώ την ΠΑΕ γιατί. Σε 2 έχει βγάλει και καταρχήν το οικογενειακό εισιτήριο. Το οικογενειακό, ότι αυτό πες ότι εξαντλήθηκε τις πρώτες ώρες που βγήκανε. Όντως. Έγινε σολτάκι. Σε θύρες όπως οι 2, οι 9 και οι 7 δεν μπορείς να πεις ότι τα παιδιά είναι δωρεάν, γιατί υπάρχει θέμα όχι ασφάλειας, θέμα με τις θέσεις. Αν ας πούμε μπουν ο καθένας φέρνει από την παιδιά. Εγώ συγγνώμη θα σου πω, όταν εγώ ήμουν πιτσιρικάς, που καμία σχέση ο κόσμος τότε, παστομένοι ήμασταν, ο πατέρας μου έβαζε ανάμεσα στα πόδια του. Έτσι καθόλου. Αυτό είναι θέμα ασφάλειας όμως. Τι ασφάλειας είναι, δηλαδή τότε είχε 30.000 το Χαραλάου, δεν είχε ασφάλεια και έχει τώρα ασφάλεια. Ναι. Μην τρελάθουμε τώρα. Μπορείς να παίζεις με αυτά, όμως. Δεν μπορείς να παίζεις με αυτά σε τέτοιες θύρες. Στα πέταλα όμως, εδώ λέει ότι η δωρεάν είναι στην 4 και στην 5. Ναι. Η 4 συνορεύει με την 1. Και η πόρτα στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν κλειστή. Ήταν κλειστή. Αυτό για μένα είναι γελίο. Είναι γελίο. Θα έπρεπε και στα 2 τα πέταλα να είναι τα παιδιά δωρεάν, αφού είναι στην 4 και στην 5. Μάλιστα, η 5 είναι δίπλα στα επίσημα. Είναι πολύ καλή θύρα. Θα έπρεπε να είναι και στα πέταλα. Εγώ να πω ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Φυσικά δεν θα ονοματίσω, αλλά είναι κοινό μυστικό. Κοινό μυστικό. Είναι ένα που το σχολιάζουμε, τουλάχιστον όσοι είναι κοντά στην ηλικία μου, έτσι. 45-50 άριδες. Ότι δεν μιλάω για την φετινή πολιτική της ΠΑΕ, μιλάω και διαχρονικά όσον αφορά τα παιδάκια που δεν μπαίναν στο Χαριλάο, έτσι. Δεν μπαίναν στο Χαριλάο τζάμπα τα παιδάκια. Τότε μιλάμε παιδάκια, μιλάμε τώρα για 7, 8, 10 χρονών. 10 χρονών. Ναι, τα οποία μπορεί να είναι και πέριξ του γηπέδου ή και με τσακαλοπαρέα να πηγαίνουν έτσι μόλις ξεψαρώνεις λίγο από κοντινές. Δεν μπαίναν στο Χαριλάο και μπαίναν στα άλλα γήπεδα της πόλης τζάμπα. Όσον αφορά και τον εαυτό μου, και εγώ θα σου πω. Ένα παράδειγμα γι' αυτό. Ναι, αυτό, sorry λίγο Αντώνη, αυτό έκανε πολλούς να μην γίνονται Άρης και να γίνονται Ηρακλής και ΠΑΟ. Έχεις δίκιο. Εντάξει. Το παράδειγμα κατάλαβαν είναι όλοι γιατί λέμε. Το παράδειγμα είναι μέχρι και φέτος. Και εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα το οποίο το έθιξα και στα παιδιά του Λαμπάουτ Άρης όταν είχα βγει. Στο μάτς με το ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ Άρης, το οποίο είχε γίνει sold out, έτσι. Το περσινό, λες, το φετινό, το φετινό. Α, το πάω κάτι στην Τούπα, λες, τώρα, ναι, τώρα. Ναι, ναι. Το οποίο είναι sold out, είναι παιχνίδι επικίνδυνο, έτσι. Ναι. Στη θύρα 7, τα παιδιά μέχρι 12 χρονών όλα ήταν δωρεάν. Ήταν δωρεάν. Ναι. Ο ΠΑΟΚ γενικά είχε σε αυτά. Πρόσεξε όμως, μιλάω όμως για ΠΑΟΚ Άρης Ντέρμπι, ναι, sold out. Δεν μιλάμε τώρα ούτε για ΠΑΟΚ Πανετολικός ούτε για ΠΑΟΚ Ξάνθη. Ο ΠΑΟΚ και προς Σαββίδη, δεν είναι θέμα Σαββίδη, και προς Σαββίδη γενικά στην επικοινωνιακή του πολιτική. Και ως προς τον κόσμο, απέχει παρασάγκες. Δεν μπορεί να σου τα πέταλα φέτος τα παιδιά. Εντάξει, να μην είναι δωρεάν. Να λέμε. Δεν γίνονται αυτά. Ναι. Λοιπόν, είναι θέμα να τους δεις μόνο και σαν αυριανούς πελάτες σε εισαγωγικά, έτσι. Τώρα στη θύρα 4 τα παιδιά τώρα λέει ότι είναι δωρεάν. Και κάποιος που έχει διαρκεία στην 1 δεν μπορεί να πάρει το παιδί του που είναι δίπλα. Ναι, αυτό πάλι με την 4 είναι. Τώρα από το ένα με πετά στο άλλο πραγματικά. Στην 4 είναι άλλο εισιτήριο και στην 1 είναι άλλο. Ναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι, εντάξει. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Μια πόρτα η οποία σε όλα τα ντέρμπι ήταν ανοιχτή και σε αυτά τα παιχνίδια που είναι δωρεάν τα παιδιά είναι κλειστή. Αν θέλεις όμως, θέλω να είμαι σωστός. Η οπτική γωνία της 4 για μένα, εγώ όταν πάω στην 1. Όταν πάω στην 1, πάω στην 4. Ναι. Δηλαδή τώρα έχω καιρό να πάω, βέβαια, παρότι έχω διαρκεία στην 1, δεν πάω στην 1. Λοιπόν,
πάντα πήγαινα πάνω. Όταν ήταν ενιαίο, έτσι, ναι, πάντα πήγαινα εκεί. Μπράβο. Έχει πολύ καλύτερη οπτική γωνία. Άσε τι λένε τώρα οι συμπολίτες, εντάξει, για να γελάμε και να κλαίμε. Πολύ φίλοι μου πάνε εκεί. Αλλά από την 4 με την 1 να έχει διαφορετικό εισιτήριο, συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχει λογική. Δεν έχει πραγματικά. Άντε να υπάρχουν φιλοξενούμενοι, εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, δεν γίνεται η θύρα των φιλοξενούμενων. Αλλά όταν δεν υπάρχουν, να έχει κλειστεί την πόρτα. Για ποιο λόγο να είναι κλειστή η πόρτα. Με τον Ολυμπιακό, με τον Όφη, ήταν ανοιχτή η πόρτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, κάποια λογική θα υπάρχει, η οποία για μένα δεν υπάρχει λογική, αλλά κάτι θα υπάρχει, να σου πω. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, θα πάμε και στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι. Πήγε 10 η ώρα. Ωραία, τα λέμε έτσι. Όταν συζητάμε και κάνουμε έτσι, περνάει και γρήγορα η ώρα βασικά. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, γιατί εκεί τα πράγματα. Θεωρώ ότι είναι καλά. Δεν ήταν, θα μου πεις, τα τελευταία τώρα δύο χρόνια και έτσι. Θέλει λίγο υπομονή ακόμα. Υπομονή, τι υπομονή. Θέλει λίγο υπομονή ακόμα, γιατί τώρα λες ότι είναι λίγο τα πράγματα επικίνδυνα. Αν δεν είχε τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς αυτούς που ήρθαν από το πουθενά, ναι, δεν θα ήταν επικίνδυνα τα πράγματα. Εντάξει, ναι, αλλά. Άκουσε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι σε αυτό. Σωστό είναι αυτό που λες. Ναι, αλλά έχουμε τους δύο τραυματισμούς. Τι έκανε. Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν ήταν δύο μήνες, συγγνώμη, ρε φίλε. Δεν ήταν δύο μήνες, τι είπα ξύλο το παιδί και ήταν ένα χρόνο. Άρα με αυτή τη λογική μην πάρουμε κανένα. Δεν το προβλέψαμε. Τι είναι αυτό τώρα. Τώρα σε παρακαλώ πολύ. Ο Άρης, αν μείνει έτσι όπως είναι, φίλε, θα κινδυνέψει. Αν μείνει έτσι, πιστεύω δεν θα μείνει, βέβαια, έτσι. Πιστεύω δεν θα μείνει. Και με τις δύο προσθήκες των τραυματιών. Οι δύο προσθήκες, μία προσθήκη του τέτοιου θα έρθει τον Ιανουάριο ο τέτοιος φίλε όμως. Μέχρι τον Ιανουάριο, αν δεν κάνεις νίκη, θα σου πω εγώ τρέξε να τις κάνεις μετά. Τι, ποιο θα κερδίσει, συγγνώμη. Αυτή η ομάδα έτσι όπως είναι, συγγνώμη, έτσι όπως είναι για τους επόμενους δύο μήνες. Έτσι όπως είναι, όχι. Έτσι όπως είναι, δεν κερδίζει κανένα, φίλε. Έτσι λέω εγώ. Κανένα δεν κερδίζει. Ναι, κανένα δεν κερδίζει. Έτσι όπως είναι τώρα, έτσι. Αυτή, δηλαδή, να τους φιξάρουμε τώρα, δεν θα γίνει καμία αλλαγή. Τους επόμενους δύο μήνες δεν κερδίζει κανένα. Έτσι λέω εγώ. Μα κάνω λάθος, δύσκολα. Λέω δεν κερδίζει κανένα. Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο. Οι γραμμές θα είναι και πάλι ανοιχτές στο 23, 12, 87 και 3 οκτάρια. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Με Imagination και Just an Illusion μπήκαμε. Φοβερή επιλογή από τον Χρήστο Κιώση στην ηχοληψία, ο φίλτατος Χρήστος. Μας κάνει και ακουγόμαστε έτσι ωραίοι, μια που έχουμε και οι δύο αγριοφωνάρες. Εσύ δεν ξέρω. Εσύ όχι. Αφού μιλάω από τη μύτη εγώ. Το τραγούδι το ξέρεις αυτό. Βέβαια το ξέρω. Σιγά μην το ξέρεις εσύ. Ακουστά δηλαδή. Τι να το ξέρεις. Κάιμε. Πόσο χρονών είσαι ξεδίμησε μου. 37. Ωραία φίλε, δεν γινόνται αυτά. Υπάρχουν για αυτές οι ηλικίες. 37 ε. 37. 37. Το 5 ήμουν 37. Να ξέρεις. Το 2005. Το 2005. Άρης Κασοριά 1-0. Να στείλουμε και τα χαιρετήματα μας στο Γιάννη το Ζυγόλη στο Φαμιλιάνο. Θα, όλο σου λέω ρε Γιάννη, sorry ρε φίλε, ότι θα περάσουμε. Με την πρώτη ευκαιρία θα περάσουμε, να είσαι σίγουρος. Τι να κάνουμε, τρέχουμε τώρα λίγο γιατρούς, λίγο κάποια θέματα να διευθετήσουμε όσον αφορά και την πρωινή μας εργασία. Λοιπόν, 23 10 2 87 και 3 8, για επαναλαμβάνω, 23 10 2 8 7 8 8 8, έτσι. 69-45-287 και 3 οκτάρια στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Αντώνης και Ζάχος πίσω από τα μικρόφωνα μέχρι τις 11 με την εκπομπή Κιτρινόμαυρη Ράδιο Μαρμίτα σήμερα. Λοιπόν, σχολιάζαμε για ποδόσο και το παιχνίδι της Κυριακής 5 και 4 με τον Πανετολικό. Ένα παιχνίδι που υπάρχει μόνο ένα αποτέλεσμα για την ομάδα μας, έτσι. Μετά και την νίκη στην Ξάνθη, πρέπει στα επόμενα τρία παιχνίδια, αν είναι δυνατόν, να κάνουμε και το απόλυτο. Αλλά μίνιμουν 7 βαθμοί είναι το μίνιμουν, θεωρώ. Δύο νίκες και μία ισοπαλία. Το τέλειο θα είναι φυσικά να κάνουμε τρεις νίκες, γιατί μετά πάλι έχουμε κάποια έτσι δύσκολα παιχνιδάκια. Λίγο διαφωνήσω εδώ. Διαφώνα, διαφώνα. Γι' αυτό είσαι. Για πες. 3-3 έτσι πως τα κατάφεραν. Ναι. 3-3. Καλά, και αν δεν κάνουμε, τι θα γίνει δηλαδή 3-3. Δεν βαδίζει σωστά. Δεν βαδίζει σωστά. Όχι. Ωραία. Μετά την ΑΕΚ πού παίζουμε φίλε, για πες το πρόγραμμα, για δες το, για πέρασουμε και στο μπάσκετ, πάνε πρόγραμμα Super League, πήγαινε, είπαμε κάνουμε τα 3-3 όπως λες και εσύ και μετά παίζουμε. Μετά πας στην ΑΕΚ και μετά γυρνάς πίσω και παίζεις με Λαμία. ΑΕΚ Λαμία, προχώρα. ΑΕΚ Λαμία και μετά παίζεις έξω στον Ατρόμητο. Ναι. Πας ξανά έξω στον Όφι. Mm. Κατάλαβες γιατί πρέπει να κάνεις 3-3. Στον Όφι, ποιον Όφι ρε. Στον Όφι. Τι αρχίζει ο δεύτερος γύρος. 14-12 μέσα στον Όφι. 14 ομάδες είναι, Ζάχο, και μετά υποδέχεσαι το Βόλο. Α, 7, 7 και 3, 10, 11, 12, 13, σωστά. 14-12 αρχίζει ο δεύτερος γύρος. Ναι.
Άρα, περίμενε. ΑΕΚ, Λαμία. Ατρόμητο, εκτός Όφη, εκτός δεύτερος γύρος. Βόλο εντός. Ναι. Παναθηναϊκό εκτός. Και πάω. Και 6 πρώτου με τον Πάο. 6 πρώτου, γιατί εγώ τους λέω ότι τους έλεγα χθες 4. 6 έχει βγει η ημερομηνία. 6 λέει εδώ πέρα τώρα. 6. Ναι. Δεν λέει ώρα, δεν έχει βγει ώρα. Δεν έχει βγει βέβαια ώρα. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν είναι 6, μπορεί να είναι και 5. Γιατί τους έλεγα χθες τα κάλαντα τα παιδιά. Αρχιμηνιά και αρχιγωνιά. Άκουγε βέβαια. Είναι το φώτο εκεί πέρα, στα φώτα. Σήμερα τα φώτα και οι φωτισμοί. Ναι. Άρα να αλλάξω το, ναι, τα κάλαντα, να μην λέω τα πρωτοχρονιάτικα. Σήμερα τα φώτα και, και φωτισμοί. Μακάρι να φωτίσει την ΠΑΕ μας. Και ο Ιντέργια έρχεται με μεγάλη πυγμή. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο μπάσκετ. Εκεί που τα πράγματα είναι, ήταν δύσκολα έτσι κι αλλιώς. Ξεκινήσαμε με νίκη επί του ΠΑΟΚ. Υπήρχαν οι τραυματισμοί και οι τρεις συνεχόμενες ήττες, ειδικά η τελευταία. Με τον Ιωνικό, που για μένα ακόμη και έτσι όπως είναι, θεωρώ ότι τέτοιες δηλαδή με τον Ιωνικό θα περίμενα να κερδίσουμε, ρε φίλε, ακόμη και έτσι όπως είναι με τους τραυματίες, ακόμα και έτσι πως έγινε. Επαναλαμβάνω όμως το σχόλιο που έκανα πριν αρχίσει η χρονιά, ότι όταν μια ομάδα έχει 6 Αμερικανούς και εσύ έχεις 2, τον πεις έχεις άλλους ξένους, έτσι έχεις, και τι 2, ναι, και ναι, ποιοι είναι οι Αμερικανοί, ο Μόρις και, και ο Ντάλτον. Μόνο τον Ντάλτον είχες, ο οποίος ήταν, δεν ήταν στο παιχνίδι. Εντάξει, ναι, έκανε μια καλή εμφάνιση βέβαια. Όχι, για μένα δεν έκανε. Έκανε 14 πόντους. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Το σωστό για μένα είναι ότι στις προηγούμενες ήταν αρνητικός και σε αυτό ήταν μέτριος. Ναι. Γιατί όντως 14 πόντους, εκ των οποίων οι 6 ήταν με κλεψίματα, 3 lay-up εύκολα. Να κοιτάμε πόσο πόντους έβαλε και ο προσωπικός του αντίπαλος, που έβαλε τους διπλάσιους σχεδόν, λέω εγώ. Και να κοιτάμε ότι στην τελευταία επίθεση, ρε φίλε, χάνουμε 4 πόντους. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το άκουγα. Δεν χρειάζεται. Δουλειά. Ένα λεπτό δεν μπορούσαν να βάλουν την μπάλα μέσα στην περιοχή. Όχι, όχι, όχι. Θέλει 20 δευτερόλεπτα, 18, πόσο, 11, δεν θυμάμαι τώρα, να μην λέω ψέματα. Και χάνουμε 4 πόντους. Και έχει την μπάλα ο Ντάλτον, την κατεβάζει. Συγγνώμη, εγώ χωρίς να είμαι προπονητής, τρίποντο πρέπει να γίνει. Ο Ντάλτον έκανε drive. Αυτό και αυτό σου εξηγώ. Ναι, από τα 59 δευτερόλεπτα που λήξει το match, ναι, είχαμε την μπάλα. Ναι. Και συνέχεια ανανεώναμε τις επιθέσεις γιατί η μπάλα έβγαινε, ναι, έξω. Και φτάσαμε στο 14 για να γίνει επιθέση. Δεν χρειάζεται μπασκετικό IQ ούτε προπονητής να είμαστε για να καταλάβεις ότι πρέπει να κάνεις τρίποντο, έτσι. Και γενικότερα και σε δύο φορές που ήταν σε θέση για τρίποντο δεν το επιχείρησε και έκανε drive. Θεωρώ ότι έπρεπε να έχει αλλάξει ήδη ο Ντάλτον. Φυσικά δεν είναι και ο μόνος, έτσι. Ήταν μια ανάσα στο να αλλάξει, αλλά ήταν μια αλλάξανε τα πλάνα μας. Αλλάξανε τα πλάνα και το πλάνο μας ήταν μόνο αυτός, πόσο λεγόταν ο αυτός ο περίεργος. Αυτός, άλλο πλάνο δεν έχουμε, αεροπλάνο. Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα και προηγουμένως. Θεωρώ ότι αν η ομάδα μείνει έτσι όπως είναι για τις επόμενες δύο μήνες και ο Μόρις να γυρίσει, έτσι. Θεωρώ ότι δύσκολα θα κάνει νίκη. Μπορεί να είμαι πολύ, ξέρω εγώ, έτσι το απεσιόδοξος. Το βλέπω έτσι λάθος. Επαναλαμβάνω ότι όλες οι άλλες ομάδες έχουν 6 Αμερικανούς, εκ των οποίων όπως βλέπετε. Ο Μόρις να γυρίσει, θα γυρίσει ο Τζόρνταν. Ναι, ο αυτό Μόρις λέμε. Γυρίσει, ο Μόρις θα γυρίσει. Μα σου είπα πριν αρχίσει το σχολείο, σου είπα ότι και ο Μόρις να γυρίσει, έτσι. Που είναι και ή του ύψους ή του βάθους, ας πούμε. Αμερικανός δεν είναι αυτός που μπορείς να βασιστείς 100% ότι θα έχω κάποιους στάνταρ πόντους. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Φαίνεται ότι ο κύριος Γουλιέλμος δεν μπορεί να το σηκώσει το καράβι τουλάχιστον μόνος. Έτσι φαίνεται από την οικονομική απόψεω. Αυτό φαίνεται. Διότι όταν πήρε την ομάδα είπε ότι, θυμάμαι πολύ καλά, δεν θέλω συμπαραστάτες και βέβαια στην πορεία άλλαξε όλο αυτό. Φαίνεται ότι δεν μπορεί οικονομικά να σηκώσει την ομάδα. Και δεν ξέρω τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν μπορούμε να αλλάξουμε παίκτη, φίλε, έτσι. Γιατί υπάρχει και δεν ξέρω και τον μπαν αυτού του. Δεν άρθηκε από ό,τι. Δεν άρθηκε τον μπαν. Άρα πώς θα πάρουμε παίκτη, έστω και αυτό το ένα. Πρέπει να έρθει το μπαν, να ξεμπαν το ένα, έτσι, για να πάρουμε παίκτη. Γιατί του Weaver δεν είναι. Weaver, το θυμόμαι. Το θυμόμουν. Άρα πρέπει να γίνουν αλλαγές. Και θεωρώ ότι δεν είναι μόνο μία η αλλαγή. Και ένα ψηλό χρειαζόμαστε πεντάρι. Και χρειαζόμαστε για μένα ο και ένα. Ποιος? Ο Γκάγκη θέλει κάποια λεφτά παραπάνω για να φύγει. Ωραία. Και θεωρώ και πρέπει να υπάρχει και ένα διαρροτρίαρο, έτσι να παίρνει και καμιά ανάσα αυτός ο Γιασικεβίτσος, που είναι όντως ποιοτικός παίκτης, αλλά είναι μιας ηλικίας και δεν μπορεί να βγάλει φυσικά 40 λεπτά. Έτσι, που δεν μπορεί να βγάλει ούτε καν 30, λέω εγώ. Λοιπόν, είναι ποιοτικότατος παίκτης, φαίνεται αυτό στο παιχνίδι του και σουτέρ είναι.
και την. Θα χειριστώ τώρα, θα χρησιμοποιήσω μία έκφραση στο ποδόσφαιρο, την παλιά τρύπα να κάνει, έτσι. Ναι, ναι. Την έχει την assist και την έχει πολύ εύκολα, ειδικά στο pick and roll. Αλλά ο άνθρωπος είναι, πόσο είναι, 34, 35, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να βγάλει έτσι πολύ χρόνο και σε αυτούς τους ρυθμούς, γιατί και οι άμυνες είναι προσαρμοσμένες και πάνω του και η πίεση πέφτει πολύ. Λοιπόν, αν δεν γίνουν αλλαγές, θεωρώ ότι ο Άρης, μη λέτε Άρης είμαι και δεν πέφτω, έτσι, ή μη λέτε το άλλο, άκου και το άλλο, είναι Ολυμπιακός στην Α2, δεν θα αφήσουν τον Άρη να πέσει. Δεν ισχύουν τίποτα όσον αφορά τον Άρη, του είδατε πολύ καλά και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, εγώ θα πω. Όταν ψιλοκινδύνεψε, τι αντιμετώπισε και από διαιτησία και από άλλες ομάδες. Δεν ισχύουν αυτά για τον Άρη, έτσι λέω εγώ. Δεν έχει, δεν Άρης είμαι, δεν πέφτω, δεν θα με αφήσουν, δεν θα κάνουν. Είδατε και τη διαιτησία και με τον Ιωνικό. Έτσι. Δεν ξέρω εσύ αν διαφωνείς πάνω σε αυτό. Ναι, εντάξει. Το βλέπεις στις βολές και στα άλλα τα μάτια ήταν τραγική η διαιτησία, αλλά. Το πρόβλημα είναι αλλού, σου λέω. Αν είχαμε τους δύο τραυματίες, τον Άσο, ο οποίος πρέπει να αλλάξει. Το θέμα είναι αν μπορεί να γίνουν όλα αυτά. Τώρα, τι σημασία έχει να λέμε, αν μπορεί. Δεν είναι αν μπορεί να γίνει. Αν υπάρχουν τα λεφτά για να γίνει. Αν δεν μπορεί, εκτός αν διαφωνεί κάποιος φίλος, εδώ πέρα να το κατά συζητήσουμε. Κατά μισή χρονιά τώρα τι να κάνει. Ναι, αν προσπαθεί άλλος. Όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Λέω απ' την άλλη όμως, αν δεν μπορεί να γίνει αλλαγή, θα κινδυνεύσει ο Άρης. Εκτός εσένα, θα βλέπετε κάτι διαφορετικό. Αν δεν μπορεί να γίνει τίποτα και μείνει έτσι η ομάδα, θα κινδυνεύσει, λέω εγώ, ο Άρης. Και πρόσεξε, λόγω της μη συμμετοχής του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, το όριο των εικόνων ανεβαίνει. Δεν είναι δύο στάνταρ ήττες που λέγαμε, ναι, πάντα. Ναι, ναι. Ανεβαίνει το όριο. Πέρσι στις 8 ζωνόσουν. Τώρα πιστεύω 9 μπορεί και 10 να πάει. Η ΑΕΚ κάνει κάτι περίεργο. Και η ΑΕΚ κάνει, βέβαια, δεν είναι η ΑΕΚ που θα λες θα χάσει με όποιον παίζει. Έχασε ήδη από τον. Καλά, δεν έχασε και από ομάδα που θα κινδυνεύσει. Από τον Ήφες το έχασε. Λοιπόν, αλλά. Δεν είναι, όλοι μπορούν να κερδίσουν εκτός αν βγάλεις τον Παναθηναϊκό, όλους. Ναι. Οπότε το ποσοστό εικόνα ανεβαίνει. Ναι. Γιατί λέμε εμείς κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ο ΠΑΟΚ βλέπεις πάει και χάνει στον Ιωνικό, παραδείγματος χάρη. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια κάτι ασβέστες. Υπάρχουν, ναι. Αλλά. Οι ασβέστες που λες, ο ένας ο ασβέστης όμως, δύο μεταγραφές. Μία έκανε αλλαγή και θα κάνει άλλες δύο, λέει ο Πανιόνιος. Έτσι. Ο ασβέστης. Δεν υπάρχει κανένας ασβέστης από τη στιγμή που γίνονται αλλαγές. Και γι' αυτό λέμε για αλλαγές, εφόσον εσύ λέμε αν δεν μπορείς να κάνεις. Που εκ των πραγμάτων μέχρι στιγμής σήμερα που μιλάμε Παρασκευή βράδυ δεν μπορείς να κάνεις. Ναι. Παίζουμε με τον Παναθηναϊκό που είναι μια ήττα προδιαγεγραμμένη, έτσι, και δεν βλέπω καμία αλλαγή εγώ. Άρα δεν μπορείς. Εντάξει, δεν αποφάσισε αυτός ο Αμερικανός να μείνει στην G-Link, πώς λέγεται, ABC G? G-Link. Ναι. G-Link. Εντάξει, ωραία. Καλώς να μείνει, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Εγώ λέω αν είχες 5-10 χιλιάρικα παραπάνω, δεν θα σκέφω τον G-Link, αλλά. Ναι. Εντάξει, δεν θα σκεφτόταν την G-League. Εγώ η άποψή μου, την λέω και για τον μπάσκετ, και για τον ποδόσφαιρο και για τον μπάσκετ, δεν αλλάζει. Εγώ δεν ξέρω, αυτός μπορεί να ήταν και ο Τζόρταν. Είναι ένας παίκτης πάντως που δεν τον ξέρουμε αυτόν. Έτσι. Ναι. Εγώ λέω για μια δοκιμασμένη λύση πρέπει να έρθει. Έναν άνθρωπο που τον ξέρουμε. Έχει παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα και ξέρουμε ότι είναι του 7, ότι είναι του 6,5, ότι είναι του 8. Να έρθει τώρα αυτός, δεν τον ξέρω. Πώς λέγονταν το όνομα, το λέμε μία ώρα, ρε. Με, δεν χρειάζεται. Τζίλιν, κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, αρθεί ένας τον οποίο δεν τον ξέρουμε, που διαβάζουμε ότι έχει 20 πόντους, λέει, μέσο όρο που έπαιζε, δεν θυμάμαι. Είναι πάλι. Ε? Ναι, χάλασε. Ναι, χάλασε, αλλά. Άλλο λέω. Χάλασε. Αλλά ακόμη και αυτό είναι μια λύση που είναι ερωτηματικό. Λύση. Δεν είναι π.χ. Δεν ξέρω σε ποια κατάσταση είναι ο Χάρο του Περιστερίου, που ξέρουμε ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Έτσι. Πάλι δηλαδή πηγαίναμε στο σκοτάδι. Τι προκτολογισμό. Να δω τον παίχτη αυτόν. Ναι, 20-21 πόνους είχε μέσα ώρα, δεν θυμάμαι την προηγούμενη του. Στη Σερβία νομίζω, έτσι, κάπου εκεί. Στη Σερβία. Ναι, Σερβία. Στην Ελλάδα δεν είχε παίξει όμως ο συγκεκριμένος παίκτης. Τι λέει εκεί. Όχι, θα τον βρω. Καλά, μα το βρεις, γράψε μου. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, το θα δούμε δεν είναι, πρέπει να δοθεί λύση. Επαναλαμβάνω, παίζουμε με τον Παναθηναϊκό και. Τώρα βέβαια παίζουμε με έναν άνθρωπο που έχει για προπονητή ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ένα θεματάκι με τον Άρη, δεν μπορώ να το πω πιο κομψά. Ο Λοβέτ. Λοβέτ, ναι, τέλος πάντων. Έχει ένα θεματάκι ο συγκεκριμένος με τον Άρη, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, άρα θα πιστεύω ότι αν μπορέσει να κερδίσει τον Άρη και με 150 πόντους θα το επιδιώξει. Σίγουρα. Λοιπόν, βέβαια στην κατάσταση που είμαστε και μιλάμε για ανεπίτρεπτα πράγματα όσον αφορά τον Πασχετικό Άρη και για σωτηρίες και για αυτά, αυτό είναι το.
το ελάχιστο που μας απασχολεί, αλλά απ' την άλλη λες ρε φίλε, δεν γίνεται τώρα ξέρω εγώ να ξεφτυλιστούμε κιόλας. Ακόμη και αν είναι ο Παναθηναϊκός που έχει διαφορά από τις όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Το μάτς με τον Κολοσσό την επόμενη εβδομάδα. Ναι, το επόμενο μάτς με τον Κολοσσό είναι ένα μάτς που θα βρεθούμε στο Αλεξάνδριο, γιατί η άποψή μου την ξέρεις. Είναι ότι όταν κινδυνεύει ο Άρης, για μένα, για να παρευρεθώ στο Αλεξάνδριο, είναι να κινδυνεύει ο Άρης ή να έχει στόχους πρωταθλητισμού ή να διεκδίκηση στόχων, τέλος πάντων. Δυστυχώς, φτάσαμε στο δεύτερο, αν και είναι νωρίς. Είναι, δεν είναι νωρίς. Φτάσαμε στο δεύτερο, στη δεύτερη προοπτική. Οπότε θα είμαστε στο Αλεξάνδριο, τουλάχιστον με τον Κολοσσό, να κερδίσει ο Άρης, να πάρει τις νίκες που χρειάζεται, γιατί φαίνεται ότι καλός ή κακός, κακός λέω εγώ, έχει ανάγκη τον κόσμο του αυτή η ομάδα για να μπορέσει να κάνει τις απαιτούμενες νίκες, για να μπορέσει να σωθεί. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι τρίτη συνεχόμενη έτσι, χρονιά. Έτσι να πάει χρονιά, δυστυχώς. Όχι, για φέτος δεν το συζητάμε. Λέω, όταν λέω δεν μπορεί να συνεχιστεί, λέω για πάρα πολύ καιρό. Νομίζω θα συνεχιστεί και του χρόνου όμως. Αν συνεχιστεί και του χρόνου, θα ξανασωθούμε του χρόνου. Αν ξανασυνεχιστεί και την επόμενη χρονιά, μια του κλέφτη λέει, δυο του κλέφτη. Τρεις του κλέφτη, τέσσερις του κλέφτη, την πέμπτη θα την πληρώσει, φίλε. Πιστεύω έτσι. Ότι είναι να μπει σε μια σειρά η ομάδα, γιατί δεν έχει μπει ακόμα. Ποια είναι η σειρά, δηλαδή. Να μπει σε μια σειρά ομαλής αποπληρωμής των χρεών, να μην έχει τα μπάνα, μπορεί να κάνει καλό μεταγραφικό σχεδιασμό κτλ. Κτλ. Γιατί φέτος. Εντάξει, δεν ήταν μεταγραφικό σχεδιασμό αυτό. Αν πει και η ΠΑΕ που είχε τρεις μήνες μπροστά της, είδαμε τι έκανε. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Θέλει να μπει σε μια ομαλή ροή αποπληρωμής των χρεών. Ναι, αυτό πώς γίνεται να. Αυτό θα το δούμε φέτος πώς θα πάει και το καλοκαίρι του χρόνου. Δεν μπορείς να το πεις από τώρα. Δεν ξέρεις τι εύρος χρημάτων έχει ο κύριος Γουλιέλμος. Ναι, αυτό δεν ξέρεις. Άρα θα είμαστε σε ένα επίπεδο που θα λέμε αμά να γίνουν καλές επιλογές κάθε καλοκαίρι, ώστε να μην χρειαζόμαστε αλλαγές. Κάπως έτσι και να μπορούμε να πηγαίνουμε σε μια ομαλή ροή αποπληρωμών. Αυτό δεν είναι λύση βέβαια. Μπορείς να κάνεις αλλαγές. Αυτό δεν είναι λύση όμως. Εγώ δεν είπα να έρθει ο Σεΐχης. Δεν είπα. Επενδυτής αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω, μην λέμε, κάνουμε τα ίδια σχόλια. Δεν ξέρω πραγματικά αν υπάρχει αυτό στο μυαλό τους να ψάχνουν να βρουν. Διαχρονικά κάνουμε το ίδιο σχόλιο και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Ιδιαίτερα στο μπάσκετ όμως που είναι άλλα τα δεδομένα και είναι διαφορετικός Άρης. Επαναλαμβάνω, στο ποδόσφαιρο μπορεί να είναι μεγάλος ο Άρης, στο μπάσκετ είναι τεράστιος. Έτσι. Ότι αν μπει σε μια τέτοια ροή αποπληρωμής και ναι. Ηρεμήσει λίγο ομάδα, θα βρεθεί επενδυτής. Θα βρεθεί δηλαδή. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Λίγο να ηρεμήσει το καράβι, να μπουν κάποια πράγματα στη σειρά και πιστεύω θα βρεθεί. Να πούμε πάω και Ηρακλής 3-0 για το βόλι, έτσι τελικό. Τι είναι αυτό. Πρεμιέρα στο. Έπαιζε ο Πατριάρχης με το. Καλό, Ηρακλής αφού είπε δεν θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα. Πώς πέρε, 3-0. Άλλαξαν αυτό. Α, ξανά άλλαξαν. Δεν είπαν, δεν θα πάρουμε μέρος. Τι είπαν, αφού δεν μπορούμε λόγω οικονομικών να πάρουμε μέρος, είπαν. Τι είπαν. Τι είπε. Βοηθήστε μας να πάρουμε. Βοηθήστε μας να πάρουμε. Ποιους να βοηθήσουν. Η πολιτεία να βρεθεί λύση από αυτούς που ζητάνε τα λεφτά. Αχα. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. 3-0 το λεφτά. Εντάξει, άστιο άθλημα τέλος πάντων πολύ. Δεν ξέρω αν ασχολείται και κανένας με αυτό. Αστείο άθλημα, ακόμη και όταν είχε πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα το ίδιο. Λέγα αστείο άθλημα. Το για μένα, εντάξει. Για κάποιον μπορεί να είναι. Τα παιδιά που θα έρθουν μετά, οι Ηρακλήδες, μπορεί να είναι σημαντικό για αυτούς. Εντάξει. 3-0 έτσι. Yeah, 3-0. Λοιπόν, πότε παίζουμε με Παναθηναϊκό, 7:30 την Κυριακή. Yeah. Δηλαδή 5 και 4 είναι το τέτοιο, τελειώνει το. Και μετά. Τι θα δεις. Θα δεις όμως. Δεν γίνεται να μελαγχολήσεις, αλλά. Θα μελαγχολήσω και την καρμπή. Λοιπόν, πάμε στον φίλο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου. Ο Αριστίδης είναι. Έλα, ρε Άρη, έλα, ρε φίλε. Σ' ακούω. Καλά είστε. Προσπαθούμε εδώ με τον Αντώνη να πούμε 2-3 πραγματάκια. Αντώνη, πόσο χρόνο είσαι. Εσένα. Εμένα είναι 37. Τι ηλικίες είναι αυτές. Και εσύ το ίδιο, ε. Εσύ, αν και θα στο έχω ρωτήσει, Αριστίδη, αλλά δεν θυμάμαι να μιλώ ψέματα. Πόσο είσαι. 38. Να μου χάθεις, να μου χάθεις. Το 81 δηλαδή, έτσι. Το 81 είμαι. Και το ζάχου γίνεται. Άρη, πρέπει, ωραίο, εντάξει. 38. Δεν ζάχω να σου πω, ρε. Έχω μια απορία για αυτό το μπασκετικό, Άρη. Για πες. Από να σου μιλήσουμε. Εγώ ξέρεις τώρα. Μένω Καλαμαριά, εντάξει πειράμενο έτσι, αλλά όταν ανεβαίνουμε πάρουμε άδεια με τη γυναίκα μου αυτά, ναι. Καλαμαριώτησε η γυναίκα μου, από νεαπολίτης έγινε Καλαμαριώτηση λόγω σπιτιού και ανάγκη. Γίνονται αυτά. Το γκάλι τον, ξέρεις ο γκάλις εκεί πέρα στο πεζόδρομο τρίναει, τρώει παγωτάκια, πίνει κανένα. Τώρα λες ή τότε λες. Τώρα και τώρα, εκεί το βλέπω. Δεν το βλέπω συχνά, αλλά κάνα δύο φορές τρεις που ανέβηκα,
το πετυχαίνουμε εκεί όταν έχει ειδικά καλό, καλό καιρό σου λατσάρι. Αυτή είναι η απορία που είχα, ρε παιδιά. Εντάξει, Χρυσός καλός ο Γκάλης, και όλοι, όλοι το θαυμάζουμε, όχι μόνο οι φίλοι του Άρεος. Όλος ο κόσμος, είναι παγκόσμιας βεληνικούς προσωπικότητα. Στο Hall of Fame είναι, οπότε είναι παγκόσμιο. Γι' αυτό σου λέω είναι παγκόσμιος βεληνικούς. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσα χρόνια δεν μπορούσε να βοηθήσει τον Άρη. Δεν ήθελε ή δεν μπορεί. Εγώ πιστεύω δεν ήθελε. Πώς να τον βοηθήσει δηλαδή, για πες, να βάλει δηλαδή... Όχι να βάλει χρήματα. Όχι, όχι, να βάλει το όνομά του όσον αφορά τι δηλαδή, να ψάξει ο ίδιος να βρει. Σαν οντότητα, σαν προσωπικότητα. Αυτός σίγουρα, λόγω όπως επαναλαμβάνω, ο παγκόσμιος βεληνικός προσωπικότητα, ξέρει και επιχειρηματίες, ξέρει... Ναι. Γνωρίζει, το ξέρουν όλοι. Σωστό αυτό που λες. Να πει, έλα εδώ ρε μεγάλε. Ναι, αλλά δεν έχει θεσμική ιδιότητα. Ως τι θα μιλήσει ο Γκάλης, δεν έχει θεσμική ιδιότητα στον Άρη. Ναι. Ως τι θα μιλήσει, σαν πρόεδρος του Άρη, δηλαδή να ας πούμε θα πάει ξέρω, σε ένα εφοπλιστή και θα πει τι. Μα γι' αυτό σου λέω, μια ιδιότητα τόσα χρόνια είπε ότι αγαπάει τον Άρη, ότι είναι Αργιανός, ναι. Ότι με, αυτό, με αυτή με ομάδα μεγαλούργησε. Να πάρει μια ιδιότητα, μια θεσμική θέση στον Άρη. Ναι. Η μόνη που μπορεί να πάρει, φίλε, εγώ, για μένα άκουσε με, κατάλαβα τι ρώτας. Η μόνη τέτοια που μπορεί να πάρει έτσι, χωρίς να έχει κιόλας ενεργό ρόλο, είναι επίτιμος πρόεδρος, κάπως έτσι. Αλλιώς για μένα, το ότι δεν έχει ανακατευθεί ο Γκάλης, προσωπική μου άποψη, σωστά κάνει, φίλε. Για μένα. Ούτε με την πολιτική, ούτε με την προπονητική, ούτε με τον Άρη. Πολιτική και προπονητική. Γενικά, γενικά. Ότι δεν έχει ανακατευθεί πουθενά. Για μένα, ένα τέτοιο όνομα. Ένας δεν τέτοιο... τον έχουν προτείνει μια θέση. Εγώ θυμάμαι ότι τον είχαν προτείνει. Αυτό, με αυτό σου λέω. Σου λέω ότι για μένα και να τον πρότειναν, δηλαδή να γίνει πρόεδρος στον Άρη, όχι επίτιμος πρόεδρος, θέση ναι, γλάστρα. Πρόεδρος. Ναι. Και εγώ δεν θα πήγαινα αν ήμουν ο Γκάλης. Να πω για ποιο λόγο, φίλε, για πες μου. Γιατί αγαπάς τον Άρη. Ναι, γιατί αγαπάω τον Άρη. Λοιπόν, εγώ σαν όνομα, σαν θρύλο, σαν τέτοιο, δεν θα ανακατευόμουν, φίλε. Ειδικά έτσι όπως είναι ο Άρης τώρα. Μόνο κακό θα έκανε αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι λέω εγώ. Θα με έφθαιρε αυτό το πράγμα. Θα με έφθαιρε. Νομίζω δεν είναι φθινόφοβος ο Γκάλης. Ναι. Και γενικότερα μιλάω έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν του αρέσει να... Δεν του αρέσει, φοβάται μη φθείρει όπως λέει στο όνομά του. Δεν θέλει να πάρει μια θεσμική θέση όχι μόνο στο σωματείο του Άρεως αλλά και... Και σε μια... Ποιος είναι εθνική, στην ομοσπονδία της εθνικής. Ναι, δεν θέλει ομοσπονδία. Φοβάται. Ναι, φοβάται. Νομίζω ότι θα φθαρθεί, θα χαρίσει το όνομά του, θα μπλεχτεί σε λαμογές, χωρίς να... Όχι να κάνει. Στην ομοσπονδία... Να είναι αντιμέτωπος με την διαφθορά, ρε παιδί μου. Ναι, στην ομοσπονδία από ό,τι βλέπεις δεν βάζουν κανένας, τουλάχιστον όσο είναι αυτός ο δεινόσαυρος, ούτε Γιαννάκης, ούτε ο Φασούλας. Ούτε Κάσης Χριστοδούλου, κανένας από τους μεγάλους άλλους δεν έχει βάλει, ας πούμε, να πάει κόντρα σε αυτό το Godzilla. Οπότε... Ναι, εγώ όμως δεν με ενδιαφέρει η εθνική. Ναι, γιατί, κατάλαβα τι λες. Ναι, γιατί να έστω και σαν επίτιμος πρόεδρος όπως έλεγες, εγώ... να πει ρε φίλε, έλα εδώ, να κάνουμε ένα ψαχτήρι, πτώση επιχειρηματίες ξέρω. Αυτό... Να βάλουν από 5 φράγκα, ξέρω εγώ. Αυτό που λες, συμφωνώ, γιατί... για επίτιμος πρόεδρος να μην έχει με την καθημερινότητα του Άρη. Το δέχομαι. Εγώ αν ήμουν ο Γκάλης, αυτό μπορεί για να το δεχόμουν. Αλλά να είμαι πρόεδρος στον Άρη τώρα, δηλαδή αυτό που κάνει τώρα είναι ο Χάρης ο Παπαγεωργίου, δεν θα πήγαινε ούτε μία στο εκατομμύριο, φίλε. Εγώ. Ναι, εγώ σου λέω και χωρίς θεσμική θέση, χωρίς να είναι βιτρίνα. Ναι. Να πάει να. Χωρίς να φανεί, ρε παιδί μου. Ναι. Χωρίς να φανεί. Να πάει να βρει 5 επιχειρηματίες. Του λέτε, ρε παιδιά, δώστε από 5 φράκα να σωθεί αυτό το σωματείο που είναι ένδοξο, που έχει τόσους τίτλους, που έχει τόσο όνομα, μεγάλο όνομα. Είναι ευρωπαϊκό όνομα Άρης. Ασχέτως που τα τελευταία 20-25 χρόνια είμαστε έτσι πως είμαστε. Έτσι. Ακούγεται ο Άρης. Ο Άρης είναι brand name, ο μπάσκετ όπως και να είναι. Είναι 20 χρόνια μακριά από διεκδίκηση στόχων, αλλά είναι τεράστιο όνομα όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είναι ο Άρης. Μπράβο, αυτό σου λέω. Και θα βγείτε και κερδισμένοι. Γιατί ο Άρης, όπως λες και εσύ και εγώ έτσι λειτουργώ, όπως εσύ ας πούμε. Και πολλοί κόσμος. Ότι άμα δούμε ψωμί, θα πάμε όλοι στο γήπεδο, ρε φίλε. Ναι, φίλε, εγώ δεν θέλω βασικά να με κοροϊδεύουν. Και θεωρώ ότι τα τελευταία πολλά χρόνια με κοροϊδεύουν στον Άρη. Μα αυτό που κάναμε τον Άρη, φίλε, είναι απίστευτο έτσι. Θεωρώ ότι με κοροϊδεύουν, φίλε. Δηλαδή, λίγο ή πολύ. Μετά το Σαμολαδά δεν βρέθηκε ένας σοβαρός επιχειρηματίας να πει έλα να δείξω 5 φράγκα. Σαμολαδά, μπράβο, τι σκέφτεσαι αυτό. Σαμολαδάς ο Ηρακλειδέας, Σαμολαδάς, έτσι. Ο Σαμολαδάς ο Ηρακλειδέας, φίλε. Ναι, είχε ο Μαδάρα τότε ο Άρης. Ο Μαδάρα είχε. Ο Μαδάρα, μπράβο. Και δεν ήθελε να ρίξει 5-10 φράγκα να πει ρε παιδιά, λάτε, να χρησιμοποιήσω και τον brand name, σας να τα οικονομήσω κι εγώ. Που λέει ο λόγος έτσι, γιατί στο μπάσκετ λίγο πολύ
χαμένοι είναι οι πρόεδροι. Αλλά πάλι θα έρθουν στα ίσα, γιατί το όνομα του Άρη είναι brand name, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Θα έρθει ο κόσμος, θα ακουστεί, θα μπαίνουν διαφήμιση στις χωρίες. Ωραία. Δες τώρα το, με στέλνει ο φίλος ο Γιώργος, δεν χρειάζεται να πούμε το επίθετο. Στο inbox μου λέει, τι είναι αυτά ρε παιδιά, λέει, να στείλουμε τον Γκάλι να ζητιανεύει χωριές. Δεν είπε για χωριές. Δεν είπα εγώ να στείλουμε τον Γκάλι. Όχι για χορηγίες, για έβρεση επενδυτή, λέει. Από μόνος του. Ναι, χορηγία δεν λύνεται το πρόβλημα με χορηγία. Όχι χορηγία. Φίλε Γιώργο, πρέπει να έρθει ένας να πάρει τον Άρη. Αυτό. Και να, ο Άρης υποτίθεται... να αρχίσει να ξαναδιεκδικεί τίτλους, έτσι. Χορηγία δεν, τι δεν να τα βάζω με τον Γκάλι, αλλά υποτίθεται ρε φίλε ότι αγαπάει τον Άρη. Τον αγαπάει. Το έχει εντάξει, δηλώσει. Υποτίθεται. Δεν υποτίθεται. Ακόμα το έχει και ο Γιαννάκης ήρθε προπονητής, άσχετο, αλλά με, δεν φταίει ο άνθρωπος που πέτυχε η θητεία του εκεί, φταίνε ναι. άλλοι. Αλλά ήρθε, βοήθησε έστω και με αυτό ρε φίλε. Και δεν πήρε φράγκο, έτσι, το ξέρεις καλά. Α, δεν το ξέρω. Πήρε λεφτά, α, τι λεφτά να πάρει τώρα από τον Άρη. Ωραία. Τα σκότια του να πάρει. Εγώ έτσι νομίζω, νομίζω το Άρη, ο Γκάλης ναι μεν αγαπάει τον Άρη, αλλά δεν πολύ καίγεται κιόλας. Αλλά στο κεφάλι του δεν είμαστε, το ότι αγαπάει τον καλά, Άρη και το σίγουρα. Έχει αποδείξει, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα τώρα. Θεωρώ εγώ αυτό που σου είπα, έτσι εν μέρη λίγο δίκιο έχεις, αλλά απ' την άλλη εγώ δεν του δίνω άδικο, δεν τον αδικό, γιατί και εγώ το ίδιο θα έκανα, να σου πω την αλήθεια. Είμαι αυτός ο θρύλος, αυτό το παγκόσμιο τέτοιο, δεν θα ανακατευτώ τώρα με τα πιτούρα, κατάλαβες. Να βοηθήσει από μία έτσι όπως το λες, έχει μία βάση, ναι, σαν επίτιμος πρόεδρος, σαν κάτι έτσι, το να μην εμπλέκεται με την καθημερινότητα του συλλόγου. Σε αυτό το σημείο που είναι ο Άρης, ναι. Να σου πω, ναι, ρε φίλε, μπορεί να βρει έτσι και ένα-δύο τέτοιο να πει, όχι να πάει να χτυπήσει αυτό στην πόρτα, αλλά να πει, να βάλει το όνομά του και να πει: εδώ είμαι, κοίτα να δεις. Αυτό ναι, μέχρι εκεί. Ναι, να μην φανεί έστω. Να πει, ξέρω εγώ, δεν θέλω να φανώ, ρε παιδί μου. Ωραία. Να σε καλά. Τέλος πάντων, εντάξει. Να σε καλά. Να σε καλά, πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα. Καλό τρίμηνο. Είναι Σάββατο 7 και όχι Κυριακή. Κυριακή είπαμε εμείς. Εντάξει, μην ανοίξετε Κυριακή, θα έχει τελειώσει το μάτς. Σάββατο θα πηχτεί. Οπότε Κυριακή είναι μόνο το παιχνίδι του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, πάμε στο. Πάω παίζει 4 παρά και ο Άρης 7. Πάω με ποιον παίζει? Με τον Κολοσσό στο Ηρόδο. Στη Ρόδο? Και ο πρωτοπόρος Ηρακλής. Ποιος? Ο πρωτοπόρος Ηρακλής. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωτοπόρος. Ποιος? Στην πόλη. Α, στην πόλη. Και αυτός 4 παρά με Πανιώνιο. Καλά, ο Ηρακλής πιστεύω θα βγει από τις 3 ομάδες της Θεσσαλονίκης. Μια σαραντάρα θα φάει. Καλά, μην το λες αυτό. Καλά, εντάξει, εντάξει. Στο καυτό Ιβανόφιο. Στο καυτό Ιβανόφιο. Στο καυτό. Θα έχει 40 βαθμούς προφανώς εκείνη τη μέρα πάνω από το Ιβανόφιο. Και θα είναι καυτό. Δεν ξέρω. Και λαμαρίνα το Ιβανόφιο, οπότε θα είναι καυτό. Λοιπόν, ευτυχώς δεν με ακούνε οι έξω. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Αμέσως μετά. Ήρθαν. Έξω είναι. Ηρακλήδες. Αμέσως μετά το 23-10-287 και 3-8 θα είναι και πάλι δικό σας. Τα τελευταία σχόλια, ό,τι αλλιεύσουμε κι εμείς από το διαδίκτυο. Επιστρέψαμε για τα λιγότερο από 15 λεπτά, τελευταία 15 λεπτά της εκπομπής. Ράδιο Μαρμίτα, κίτρινο μαύρη σήμερα η εκπομπή, καθότι φιλοξενώ εδώ τον φίλο μου τον Αντώνη στα Ντεξ. Ωραία, το είπα. Στα Ντεξ είναι άλλο. Εντάξει, στα Ντεξ είναι άλλο. Ποιητική αδεία. Λοιπόν, Αντώνης και Ζάχος για λίγο ακόμη εδώ στο Λίμπερο 107,4 μέχρι τις 11. 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Έχουμε γραμμή? Όχι. Δεν πουλάμε ούτε νερό σε. Στην έρημο Σαχάρα, κάτσε να διαβάσω. Είναι τέτοιο. Εντάξει, πλάκα κάνουμε. Εκπομπή πριν δώσουμε τηλέφωνα. Πριν δώσουμε πανικό. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει το επαγγελματικό μπάσκετ. Πάνω στο σχόλιο που λέγαμε αυτό για τον Νίκο Γκάλι που είπε και ο Αριστίδης. Το επαγγελματικό μπάσκετ πέθανε, παιδιά. Όλοι οι επενδυτές στην Ευρώπη μέσα μπαίνουν οικονομικά. Αυτό πάλι, πάλι assist. Πάλι assist. Ο Γιώργος, δεν ξέρω αν. Γιατί είναι ένα θέμα που το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές. Φυσικά και μπαίνουν μέσα, ρε φίλε. Εγώ είπα ότι θα κερδίζουν. Δεν υπάρχει επαγγελματικός αθλητισμός όπως λες εσύ. Μην πω σε κανένα άθλημα, σε κανένα θεωρώ. Όταν θέλεις να έχεις στόχους, να διεκδικείς τίτλους, που να βγάζεις λεφτά. Άμα ήταν και να διεκδικείς στόχους πρωταθλητισμού και να βγάζεις και λεφτά, θα πήγαινα κι εγώ. Γιατί να είναι ο κ. Γκουλιέλμος ή να είναι ο Αμπράμοβιτς. Είναι δυνατόν? Φυσικά θα μπει μέσα. Για επενδυτή σε εισαγωγικά το επενδυτής μιλάμε. Άμα είναι και να πηγαίνω για πρωτάθλημα και να βγάζω και λεφτά, να πάω εγώ, ρε φίλε. Θα είμαι και σε λίγο άνεργος. Γιατί να είναι δηλαδή ο Γιαννακόπουλος ή να είναι ο Αμπράμος, να πάω εγώ. Φυσικά θα μπαίνει μέσα και βαρβάτα θα μπαίνει μέσα. Δεν μιλάμε για περιπτερά. Να πάρει τον Άρη.
να μπορεί ένας άνθρωπος να είναι μια οικονομική επιφάνεια, να μπορεί να κάνει τον άλλο να διεκδικεί εκτός τα έσοδά του να βάζει 3, 4, 5 εκατομμύρια. Δεν είπαμε πολλά. Πολλά είναι βέβαια, εντάξει. Το πέναλτι το είδες εδώ πέρα που σου έχω μπροστά σου. Ε? Το πέναλτι του τον Ιωαννίνων. Δες εδώ. Ναι. Αυτό έδωσε πέναλτι τώρα. Στη Β' Εθνική έχει βάρ, δεν έχει έτσι. Να θεωρήσω ότι δεν έχει βάρ στη Β' Εθνική. Εντάξει, λέει... Λίγο δύσκολο. Εδώ θα μου πει στην Α' δεν έχει. Το πέναλτι είναι Β'. Μαγεία. Ποιο είναι αυτό, μπορεί να βρει τον διαιτητή. Ο Λιάγκα. Όχι. Ποιο Λιάγκα, αυτό είναι. Αγγελάκη Μακεδονία. Φοβερό. Αγγελάκη. Αγγελάκη. Μην μου πει χάρη. Είναι του Αγγελάκη. Δεν ξέρω, αλλά είναι. Εντάξει, το πέναλτι είναι μαγεία. Ποιο το κέρδισε αυτό, το κέρδισε ο Λιάγκα. Λιβαδιά. Ο Λιάγκα ανέτρεψε τον Νικολιά, ναι. Αυτό που έβαλε ο. Τα Γιάννενα κέρδισαν αυτό το άσο. Καλά, κοίτα πανγκέζα, νόμιζα 2-2 έλεξε. Ένα-2 έλεξε τελικά. Ναι, φοβερό πέναλτι. Φοβερό, φίλε. Ρε φίλε, πρέπει να το είχε. Πρέπει όπως είναι μπροστά σε υπολογιστή. Αυτός που πληρώθηκε με γκολ αυτό το μάτς. Πραγματικά. Εντάξει, τι τον νοιάζει τον άλλο αν πληρώθηκε. Ο Ολυμπιακός μέσα στην Πασκόνια χάνει 41-36. Έτσι. Καλά πάει. Για Ευρωλίγκα. Καλά πάει. 41-36 μια χαρά είναι. Κοντά είναι. Κοντά είναι. Λοιπόν, τι λέγαμε, αυτό που λέει για να ολοκληρώσω το σχόλιο για τον μπάσκετ. Φυσικά φίλε μου θα μπει μέσα. Έτσι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Φυσικά θα μπει μέσα, γι' αυτό λέμε ότι ένας άνθρωπος να καλύπτει τη διαφορά. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται, φίλε. Ο Ολυμπιακός δηλαδή φέτος στο ποδόσφαιρο, αν δεν είχε βγει Champions League, δεν θα ήταν μέσα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μέσα. Ισολογισμοί 10 εκατομμύρια κάθε χρόνο μέσα είναι ο ΠΑΟΚ. Τι βγάζει, φυσικά μέσα θα είναι. Πώς θα διεκδικείς αλλιώς θα έχεις ομάδα για να χτυπάς πρωτάθλημα. Με διαχείριση δεν γίνεται, φίλε. Αυτό το πράγμα, άμα ήταν, θα είχαμε πάρει και κανένα τίτλο κι εμείς, έτσι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Φυσικά, έναν τέτοιον άνθρωπο λέμε να πάρει την ομάδα. Λέμε να διεκδικεί στόχους. Στόχους για να διεκδικήσεις, όπως βλέπεις, ούτε ο Αγγελόπουλος της ΑΕΚ φτάνει. Έτσι. Που βάζει ο άνθρωπος ένα σεβαστό ποσό. Ούτε ο Λάσκαρη την πρώτη χρονιά που βάζε 500 και 600 και 700 χιλιάρικα. Δεν γίνονται, δεν μιλάμε για τέτοια ποσά. Έτσι, δεν ξέρω αν είναι. Ναι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Είπαμε, είναι ένα ακριβό χόμπι το να είσαι πρόεδρος στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Έτσι είναι. Παναθηναϊκός δηλαδή φέτος που παίζει και Ευρωλίγκα και γεμίζει και το γήπεδο, ας πούμε, τουλάχιστον σε κάποια μάτς, δεν είναι μέσα. Μέσα είναι. Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Φυσικά μέσα. Δεν μιλάμε να κερδίζει. Μην ξαναπώ το ίδιο. Άμα είναι να κερδίζει, να πας και εσύ. Να πάει και ο Χρήστος και να πάει και ο Αντώνης πρόεδρος. Πρέπει να είσαι χομπίστας για να είσαι πρόεδρος. Έτσι είναι. Έτσι είναι, φίλε. Άλλα είναι τα ωφέλη, έτσι. Άλλα είναι το ωφέλη. Αν εσύ θεωρείς ότι κάποιος ήξερε τον κύριο Γουλιέλμο ή τον κύριο Λάσκαρη ή τον κύριο Κοντομίνα, μην ξαναναφέρουμε τα ίδια επιχειρήματα. Λοιπόν, εντάξει, εγώ σου επαναλαμβάνω, 4 χρόνια πλήρωνα τον Κοντομίνα τότε στην Ιντερ Αμέρικαν. Δεν τον ήξερα όμως. Όταν ανέλαβε τον Άρη, τον έμαθα τον Κοντομίνα. Εκτός από τους υπαλλήλους του, δεν νομίζω να τον ήξερε κανένας άλλος στην Ελλάδα. Κάνω λάθος, κύριε. Για Βελίδη, έχεις να πεις τίποτα. Για τον. Για Βελίδη. Για Βελίδη, τι να πω. Για τον Βελίδη, καλή επιτυχία στη νέα του ομάδα. Τι να τον πω, τον Βελίδη. Εντάξει. Θα έχει νέα ομάδα. Μην πάει στη Λάρισα και προλαβαίνει και το μάτς με τον Μπάου, ξέρω εγώ. Και μετά πάλι μεταγραφή. Εντάξει, ο Βελίδης είναι ένα πολύ μέτριος θερματοφύλακας που την χάνει πάντα στην Τούμπα να έχει κακή απόδοση. Είναι, ότι είναι μετριότητα φαινόταν και από τον Άρη. Στον Άρη έχουμε μια τέτοια διαχρονικά τους μέτρους να τους κάνουμε. Πήγαινα και πίτσες στο Βελίδη. Εσύ τον πήγαινες πίτσες. Όταν ήταν στον Άρη, βέβαια. Ναι. Ακόμα μου χρωστάει μια μπλούζα. Καλά, έχεις να πει. Προφανώς δεν την έβρισκε γιατί δεν βρίσκει την μπάλα. Δεν έβρισκε την μπάλα, πού να βρει τη φανέλα. Είναι λίγο δύσκολο. Και λέω, ο Τάσος τι λέει. Ήταν ένα το σουτ, λέει. Τον άκουγες, δες. Τόσο τεχνικό, τόσα φάλτσα λέει. Είχε η μπάλα. Τι? Το άλλο από ο Σταύρο Κόλκα που είπε στην Αθηνική Κυριακή. Ότι. Α, δεν το είδε, βλέπω. Κοιτάξτε να δείτε, λέει, μιλάτε για το Βελίδη. Ότι. Γιατί αυτές οι καινούργιες μπάλες, το είδαμε και εμείς στην προετοιμασία, λέει, είναι περίεργες. Αυτές οι μπάλες είναι περίεργες. Έκανα 10 σουτάκια, λέει. Εντάξει, βέβαια, επαναλαμβάνω το είπα χθες και στον Τάσο, όταν δείχνει την. Τη λήψη από την πλάτη του Μίσιτς. Μίσιτς ή Μίσιτς. Ναι. Μίσιτς, ναι. Ναι, το δείχνει από την πλάτη του. Η μπάλα είναι ολόισια, δεν κάνει κανένα γκέλ. Ίσια πάει η μπάλα. Η μπάλα πάει ολόισια. Σκάει βέβαια, σωστά το λέει ο Τάσος, σκάει η μπάλα μπροστά του, αλλά είναι ίσια. Δεν σκάει και αλλάζει πορεία. Είναι δηλαδή ευθεία γραμμή η μπάλα. Φαντάσουν άντρα για αυτό το γκολ, έμαν. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Αυτό ξέχασα να τον Τάσο, το πω τώρα Δευτέρα είναι αργία. Είναι Ολυμπιακό, ναι, την Τρίτη. Τέτοιο όχι, όχι, όχι. Την Τρίτη, πραγματικά 2 μέρες ξέχασα να του το πω.
Και είναι η ίδια ομάδα με τη Λαμία. Πέρσι όταν κερδίσαμε 1-0 τη Λαμία. Ναι. Θυμάσαι με το φάουλ του Ματίγια. Ναι, μπράβο στο 91. Που πηδάνε 10. Αυτό ξέρεις, τέτοιο γκολ έχουν μπει δεκάδες. Ναι, πηδάνε 10 για κεφαλιά, δεν τη βρίσκει κανένας. Σκάει μπάλα κάτω και πάει. Βέβαια. Δεν ξέρω ο τερματοφύλακας που δεν βλέπει κιόλας. Και μου έλεγε πέρσι, μου έλεγε αυτός ο μαύρος. Πέρσι είχαν έναν έγχρωμο. Αυτός ο μαύρος τι έκανε εκεί, τι βουτιά είναι αυτή. Με τη Λαμία. Με τη Λαμία ήταν. Τώρα ο Βελίδης ήταν απλά. Ήταν μπάλα περίεργη. Ήταν Κυριακή απόγευμα απλά. Εντάξει, καλά, γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Λέει, τίποτα άλλο έχει να πούμε. Και η Πανουργιά Παπαϊωάννου που βγήκε. Καλά, άσε τον Πανουργιά του Παπαϊωάννου. Δεν πειράζει. Λαλίστατο ήταν όταν ήταν στη Β' Εθνική και έπαιρνε τα σφυρίγματα. Για τα offside. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά ήταν στη Β' Εθνική ο Πανουργιάς. Που ήταν 52 offside. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μια χαρά ήταν ο Πανουργιάς. Δεν το λυπάμαι κανένα από αυτού. Επαναλαμβάνω. Κανένα. Ούτε Ξάνθες, πραγματικά, εντάξει, Ξάνθη είναι και τόσα χρόνια στο ελληνικό ποδοσφαιρικό στερέωμα, δεν τους λυπάμαι και επαναλαμβάνω, αυτές οι ομάδες πρέπει ο Άρης όπου τους βρίσκει να τους αποδομεί αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Εξαγωνιστικά βέβαια δεν μπορεί να το κάνει. Όπως έκανε μέσα στην Ξάνθη την προηγούμενη ομάδα, έτσι πρέπει να συνεχίσει να κάνει. Ναι. Αφού οι μπάλες είναι περίεργες, σας άλλαζαν μπάλα. Εγώ είδα, λέει, το Βελίδι αλλαγή και όχι την μπάλα. Εντάξει, ρε Γιώργο, εντάξει. Είπαμε, τα είπαμε αυτά τα πράγματα, μην επαναλαμβάνω. Ο ΠΑΟΚ επικοινωνιακό είναι πολύ μπροστά προς Σαββίδη. Από τον Άρη μιλάμε, προς Σαββίδη. Ναι, 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 ναι. Δεν μιλάμε για Σαββίδη. Έχει παράδοση. Που έχει όπως πλέον... ο Άρης στους τερματοφύλακες. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα με Σαββίδη που έχει στην κατοχή του και μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι. Μιλάμε προς Σαββίδη. Ήταν έτσι φωτός μπροστά μας το επικοινωνιακό. Τώρα μου λες, προς Θεού. Να έχουμε έτσι και λίγο λογική μπροστά μας. Λοιπόν, δες λίγο να κλείσουμε με αυτό, άμα είναι την αγωνιστική και να κάνουμε έτσι ένα. Πήγαινε στη Super League να δούμε όλη για την αγωνιστική. Λες. Για μπάλα, μιλάω. Να δούμε όλη την αγωνιστική και να κάνουμε έτσι μια πρόβλεψη. Πάντα κάνω με όποιον. Λοιπόν, αρχίζουμε με. Εδώ ρε. Ναι, αρχίζουμε με αύριο 5 και 4 Όφη Ξάνθη. Όφη Ξάνθη, βέβαια. Όφη Ξάνθη. Νωρίς. Για πες εσύ. Εσύ και μπορεί να πει άσο χ2 ή γκολ γκολ. Αυτή την Ξάνθη που είδα, εγώ λέω άσο και over. Άσο και over. Πολύ εύκολο άσο βλέπω. Με αυτή την Ξάνθη που είδα εγώ. Πολύ άσο και over λε. Ένα πολύ εύκολο άσο το έχει δίνει. Έχει και ένα 80 περίπου τον δίνει. Και πιο πολύ το δίνει. Ναι, και είναι περίεργο αυτό να σου πει. Δεν είναι περίεργο. Τρίτη είναι η Ξάνθη. Ναι, γι' αυτό. Αλλά εγώ βλέπω ότι αυτό ο Όφη πολύ δύσκολο μάτσο. Δύσκολο μάτσο. Ναι, δύσκολο το βλέπω εγώ αυτό το μάτσο. Δεν έχει δει Όφη, μάλλον. Μην βλέπεις τον Όφη που ήρθε με στο Χαριλάου. Τον Όφη στο Χαριλάου, τον είδα, εντάξει. Ναι, στο Γαύρο τον είδες. Όχι. Δεν τον είδα. Εγώ βλέπω πολύ εύκολο μάτς. Ναι, εγώ θα το λίγο έτσι θα σε κοντράρω, θα το πω χ αυτό το μάτς. Χ θα πεις. Χ. Που μας συμφέρει κιόλα σαν Άρη το χ, έτσι. Το χ μας συμφέρει σαν Άρη. Εξαρτάται αν πιστεύεις ότι θα κυνηγήσεις τον Όφη ή θα κυνηγήσεις και τους δύο. Και τους δύο κυνηγάς. Ναι. Και τους δύο. Εσύ άσο. Να πούμε ότι έχει 13 βαθμούς, έτσι. Ναι, αν. Τελείως το πάμε τέτοιο. Αν μας συμφέρει κάποιος να κερδίσει, είναι η Ξάνθη και όχι Όφη. Γιατί την Ξάνθη την κερδίσαμε, στον Όφη θα πάμε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έτσι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Στον Όφη θα πάμε. Έχεις στην δίκιο. Ξάνθη την κερδίσαμε γιατί την έχουμε Χαριλάου. Είναι ψαγμένο αυτό που λες. Βέβαια. Δεν είναι ψαγμένο. Μαθηματικό είναι. Σωστά, μαθηματικά σωστά. Είναι. Δεν είναι καθόλου ψαγμένο. Πάμε στο επόμενο. Μετά, 7.30 ώρα Βόλος ΠΑΟΚ. Καλά, σου πάμε στο επόμενο. Δύσκολο μάτσο. Αφού το υποτάσσω, είναι πολύ δύσκολο. Εγώ επαναλαμβάνω, είδα το ρίξαν τώρα. Το να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και να φάει γκολ το θεωρώ δώρο, 3 φράγκα το δίνει. Και να φάει γκολ. Να φάει γκολ. Θεωρώ... Δεν ξέρω αν οι τρεις που παίζουν οι βασικοί και δεν θα παίξουν έχουν τόσο καταλυτικό. Δεν ξέρω. Να φάει γκολ και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ 3 φράγκα. Ωραία. Εγώ θα το φάω. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι είναι την Κυριακή στις 3 ώρα το Παναθηναϊκός ΑΕΛ. Τι είναι αυτό ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι για μένα. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Ναι, καρασάρα το βλέπω εγώ αυτό το μάτι. Καρασάρα το βλέπω. Δεν ξέρω. Εγώ, σαν τον Άσο του Όφη δεν το βλέπω πάντως. Καρασάρα το βλέπω εγώ αυτό. Γιατί το Παναθηναϊκός Λάρισα. Ποιος είναι ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Τίποτα δεν είναι. Κάνω μια πρόβλεψη. Και δεν παίζει και ο Μακέντα πάλι. Ο Μακέντα και ο Κέντα. Ναι, σαν να μην παίζει ενώ η Ντέγε. Δεν έχει τίποτα. Ο πρόβλημα. Μακέντα και ο Φούρνο. Δεν παίζει ο Μακέντα, δεν έχουν επίπεδο. Ναι, κάνω πρόβλεψη. Λέω Άσου. Εσύ πες και δύο. Λοάσο. 5 και 5 και 4 έχουμε Ατρόμητο Πανιόνιο και άλλοι. Δεν είπε εσύ όμω. Για το Παναθηναϊκό στο ΕΕΛ. Πιστεύω ότι πολύ θα κολλήσει στο χ αυτό. Χ. Εγώ λέω Άσο. Όλο και εύκολο Άσο λέω. Όχι 5-0, 2-0. Και εύκολο. Προχώρα. Μάλιστα. Έτσι λέω. 5 ώρα Ατρόμητος Πανιόνιος. Ατρόμητος. Πανιόνιος. Χωρίς Ριβάνιο Πανιόνιος. Και αυτό είναι ωραίο μάτς, φίλε. Ωραίο και αυτό, ναι. Αυτό είναι ωραίο μάτς. Αν και δεν τον έχω τον Ατρόμητο για τόσο λιμό επειδή κάνει κακές εμφανίσεις.
Ναι. Και κόντρα μεγάλη αυτή. Έχουν ναι. κόντρα μεγάλη και πιστεύω ότι αν ο Ατρόμητος δεν κερδίσει, φεύγει ο Αναστασίου. Πιστεύω. Σοβαρά, μιλάω σε αυτό. Ναι. Δεν θα τον κρατήσουν άλλο, εντάξει. Αναστασίου. Ναι. Τότε θα τον διώξω εγώ τον είναι Αναστασίου. Είναι το δεύτερο εντός έδρας του Ατρόμητου, έτσι, στη σειρά. Ποιο είχε το προηγούμενο, για τον Παναθηναϊκό που έχασε 0-1. Σωστά. Θα τον διώξω τότε, χ2 εγώ θα πάω κόντρα λίγο σε αυτό. Χ2 θα πάω. Και βασικά τι θα το κάνει το Χιοπανιώνες, διπλό. Έχει απουσίες ο Πανιώνες. Κοιτάξτε, ναι, δεν θα παίξει ο Μέση και θα παίξει. Ο Κόρμπος δεν παίζει. Ναι. Ο αρχηγός του. Ο Κόρμπος είναι απολύτω. Ο Σπάνι δεν παίζει. Έχει θέμα. Γι' αυτό θα βγει διπλό. Προχώρα. Εγώ λέω θα σκοράρει γκολ εδώ ο Βέλιος. Ο Βέλιος. Ναι. Από την κερκίδα θα σκοράρει. Πώς θα σκοράρει ο Βέλιος. Για προχώρα. Λοιπόν, εκτός από το δικό μας Άρη Πανετολικό στους 5 και 4. Κλείνει. Πες, γιατί άρεσε, τι θα βγει Άρης Πανετολικό. Πιστεύω πολύ εύκολα σου. Πολύ εύκολα σου. 2-0 ή 3-0. Και 0, εγώ 2-1 το βλέπω. Θα γίνει καμιά εξομοσιολογία που εμάς. 2-1 το βλέπω. Βλέπεις άγχος πάλι βλέπεις. Χριστό. Πάλι άγχος λέει. Τα μη αγχώδη μάτς πόσα ήταν. Κάτσε ρε φίλε, ένα διαγωνιστή όχι, να μην βγάλουμε ένα μάτς χωρίς άγχος. Μόνο με τον όχι, τα τελευταία χρόνια πόσα μόνο ήταν. Που έχουμε τα δύο χρόνια τώρα μια ελκυστική ομαδούλα. Λόγω και της ώρας βλέπω ότι. Η ώρα γιατί τι. Είναι ωραία ώρα, ήλιος ή καφέ. Ωραία, είναι 2-0. Είναι 2-0 στο 15. Ναι. Είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσει ο Άρης. Ο Χρήστος που είναι και Αριανός λέει όχι. Λοιπόν, 2-1 ακριβές σκόρ εγώ το δίνω. Προχώρα. Εγώ το δίνω 2 ή 3-0. Μετά έχουμε το ντέρμπι Ολυμπιακό ΑΕΚ που. Τώρα τι ντέρμπι, πρώτη φορά εγώ βλέπω Ολυμπιακό ΑΕΚ 1,57 τον Άσο. Τι να δίνει, ρε φίλε. Κάτσε ρε. Πόσο να μιλάμε τώρα. Κάνε εσύ τη μάνα και δώσε περισσότερο. Κάνε εσύ το book και δώσε περισσότερο. Να δεις τι θα γίνει. Καμιά φορά τα λέμε απ' έξω. Δεν μοιράζουν χρήματα οι στοιχηματικές εταιρείες. Πιστεύω το ξέρεις αυτό. Εντάξει, το πράγμα. Ολυμπιακός ΑΕΚ παίζει. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός ΑΕΚ και με αυτά που γίνουν και στο Καραϊσκάκι που το βαρ γίνεται ξεβάρ. Και ένα παντελώς αδιάφορο μάθημα. Δεν ξέρω και το διαιτητή. Εσύ τι λες για Ολυμπιακό ΑΕΚ. Άσο το βλέπω, αλλά δύσκολο άσο. Δεν είναι εύκολος. Δηλαδή χι ημίχρονο άσο τελικό το βλέπω. Ωραία. Και είχαν και το μάτς τώρα προχθές ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό ακριβώς. Καλά, η ΑΕΚ είναι φυσικά είναι. Γι' αυτό το επίπεδο είναι κακή παίζει ομάδα. Και, δεν παίζει και ο Μάνταλος με την αυτό ΑΕΚ, είναι καλό για την ΑΕΚ που δεν παίζει ο Μάνταλος. Ναι, έτσι θεωρώ. Βασικά και φίλους αξίδες που έχω που μιλάνε, δεν, να μην το πω διαφορετικά, δεν λέει και κανείς καλά λόγια για το Μάνταλο. Και τέλος τη Δευτέρα το παντελώς αδιάφορο μάτς στην Τρίπολη, Αστέρας Λαμία. Καθόλου αδιάφορο είναι. Ο θάνατός σου ζωή μου είναι, γιατί είναι αδιάφορο. Ο προ-τελευταίος με τον προ-προ-τελευταίο παίζει. Κάτσε το δεις δηλαδή. Όχι. Δευτέρα τι ώρα είναι αυτό? Είναι στις 7. Είναι και αργία τη Δευτέρα, σίγουρα θα συγκεντρώσει πολλά βλέμματα. Μεταξύ Τσίπουρου, Ρετσίνας και τα λοιπά. Ωραία, εσύ δεν το έδωσες αυτό όμως. Ούτε εγώ το έδωσα. Δεν βλέπω κάτι σε αυτό το παιχνίδι. Άσο το βλέπω. Άσο λες, Άσο, εγώ πιστεύω θα κινδυνέψει Λαμία. Δεν ξέρω κιόλας πραγματικά ποιο είναι το σύστημα των play-out. Είναι 12η και δηλαδή, ο Αστέρας είναι 11. Εγώ θα ρωτήσω τώρα, ξέρει κανείς το σύστημα των play-out. Δηλαδή ο τελευταίος πέφτει και μετά οι άλλοι παίζουν play-out, παίζουν όλοι play-out. Ποιο από είναι? Από τον 7ο μέχρι το 14ο παίζουν. Όλοι παίζουν. Όλοι. Όλοι παίζουν όλοι. Και θα πέσουν οι δύο δηλαδή. Οι δύο. Ναι. Θα κινδυνέψει η Λαμία. 100%. Λέω εγώ. Λοιπόν, αυτά πάμε στους βασικούς υποστηρικτές να τους. Ξανά υπενθυμίσουμε στο κοινό. Η ομάδα έχει και ωραίο ματς Λάρισα Όφη. Έχει γενικά καλά ματς. Λάρισα Όφη. Ξάνθη Ολυμπιακός που τα πλησιάζει ακόμα παραπάνω. Έχει Ξάνθη Ολυμπιακός. Πανιόνιος Άρης είναι έτσι. Πανιόνιος Άρης. Δεν είναι εύκολο ματς από ό,τι καταλαβαίνεις. Ιδιαίτερα αν έχει το διπλό που λέω εγώ, δεν είναι καθόλου εύκολο. Αν μας λες 2-1 με τον Πανετολικό, τι να σου πω, Πανιόνιος Άρης, ότι είναι εύκολο παιχνίδι. Καλά, ρε φίλε, μπορεί να είναι 2-0 μέχρι το 80 και με 5 τέταρτα και 8 δοκάρια και να σου βάλει ένα γκολ στα χασομέρια. Πανιόνιος Άρης μπορεί να είναι 0-3 όπως το Αστέρας Άρης πέρσι. Ναι, λέω το 2-1 δεν προδιαγράφει δύσκολη νίκη. Σου λέω 2-0 μέχρι το 85 με άλλα 2 δοκάρια και άλλες 2-3 καμένες ευκαιρίες. Και 2-1 στα χασομέρια. Τι είναι. Μη φοβάσαι. Στο 88, ναι, θα σου έλεγα θα πάθεις καρδιακή προσβολή. Εντάξει, καλά. 5 λεπτά καθυστερήσεις. 5 λεπτά καθυστερήσεις, κρύος υδρότας θα σου έρχεται. Τι έγινε, 0-2 η Μονακό. Μπράβο η Μονακό. Το καφενείο, όταν την παίζουμε να κερδίσει, 0-2 είναι στην έδρα της. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το Πορκίτο ψητοπολείο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις. Το Πορκίτο με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες ζωστιμίες να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτσουκάκια, χειροποίητα μπέργκες. Κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καρολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, είναι η διεύθυνση, γνωστή και αυτή. Όπως γνωστό είναι και το τηλέφωνο για το delivery σας στο 2310 520
5555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, 10% έκπτωση σας περιμένει. Mazda Manatidis. Με το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, έλεγχο, ηλεκτρονικό, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Και κλείνουμε με την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρκλάς, εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσιπούρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Άργων αυτών ένα μέθεμι στο κλείσο φούλη 76, κολλητά λίγο πριν το ΣΑΡΚ, η διεύθυνση στην Καλαμαριά πάντοτε φυσικά. Βρισκόμαστε και τηλέφωνο για τα ρεζερβέ για να κάνετε κράτηση του τραπεζιού σας 2310-413-230. Αντώνη, να σε ευχαριστήσω. Τίποτα, εγώ. Που ήσουν εδώ πέρα. Υγεία να υπάρχει και στο μέλλον κάποια στιγμή. Πότε κάτι θα ξαναγίνει. Δεν έφερες βέβαια σήμερα, με άδεια χέρια ήρθες. Ναι, γιατί έλειπε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Έλειπε ο Παπαδόπουλος. Στο ΒΑΡ δεν μέτρησε τον γκολ προφανώς ή είμαστε στο ΒΑΡ. Έλειπε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Λίγο offside πρέπει είναι να ήταν. Είναι το δεύτερο που τσακυρώνουν, έτσι. Μιλάμε για το παιχνίδι. Και ήταν offside, όντως. Και είναι το δεύτερο που τσακυρώνουν. Σε ποιο, γιατί δεν βλέπω, είπαμε. 69 είναι 61. Άλλη μισή ώρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον Χρήστο και όσοι στην ηχοληψία. Ευχαριστούμε, Χριστάρα. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Στέφανος και ο Διονύσης με την παρέα τους με το Midnight Express. Θα σας κρατήσω στην τροφιά μέχρι τις 1. Μέχρι τη 1. Ποιο είναι το σωστό, ρε. Μέχρι την 1. Μέχρι τη συνέχεια λάθος το λέω. Δεν μπορείτε να το κάνω το πώς αυτά. Η δύναμη τη συνήθεια. Μέχρι την 1. Θα σας κρατήσω στην τροφιά. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Από μένα, τον Αντώνη και τον Χρήστο. Καλό τρίμερο σε όλους. Καλό τρίμερο.